Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βράδυ Τετάρτης, 9 Μαρτίου του 2016. Εμείς είμαστε πιστοί στο ραντεβού μαζί σας μέσα από το φόρουμ της επικαιρότητας. Αυτή την εβδομάδα όμως έχει άλλα χαρακτηριστικά. Δεν μπορούσε παρά να συμβαδίσει με το κλίμα των ημερών που είναι αποκριάτικο. Βλέπετε, η αποκριά έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τη δική της ταυτότητα σε όλη την Ελλάδα, πόσο μάλλον στη Δυτική Μακεδονία και ακόμα περισσότερο στην Κοζάνη. Όλα αυτά βέβαια θα τα κουβεντιάσουμε απόψε και στη διάρκεια αυτού του διαλόγου μας, ο οποίος θα έχει καθαρά πολιτιστικό χαρακτήρα, καθαρά χαρακτήρα διασκέδασης με την παρέα μας, που είναι ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης υπεύθυνος σε θέματα πολιτισμού, τουρισμού, αθλητισμού και παιδείας, ο κύριος Παύλος Τσότσος. Καλησπέρα κύριε Τσότσο και σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στο πάνελ και καλησπέρα σε όλους τους τηλεθέατες. Και καλή δύναμη και επιτυχία στη νέα σας θέση από τη θέση του Προέδρου του Κέντρου Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω όπως έκανα πάντα όπου και αν είχα ταχθεί. Η κυρία Φανή Φτάκα, η οποία είναι πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού του Δήμου Κοζάνης. Κυρία Φτάκα, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε θερμά. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Ο κύριος Αβραάμ Θεοδωρίδης, αντιδήμαρχος του Δήμου Αμιντέου, υπεύθυνος σε θέματα πολιτισμού. Καλησπέρα κύριε Θεοδωρίδη και σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο κύριος Χρήστος Πέτρου, αντιδήμαρχος υπεύθυνος σε θέματα πολιτισμού από το Δήμο Βρεμερών. Κύριε Πέτρου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα και σε εσάς, όπως και στους ακροατές σας. Ο κύριος Δημήτρης Ζάκης, αντιδήμαρχος του Δήμου Σερβίων Βερβεντού, υπεύθυνος σε θέματα πολιτισμού. Κύριε Ζάκη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα και εύχομαι τον κόσμο όλο να περάσει καλά αυτές τις μέρες. Από κρέας είναι μέρες που ο κόσμος γλεντά. Στα Σέρβια γλεντάτε, προβάτως. Γλεντάμε, ναι. Γλεντάμε. Βέβαια και μαζί μας είναι ποιος άλλος, η Τσιτσιούλα. Η οικουμενική Τσιτσιούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, δεν το λες καλά. Του λες Τσιτσιούλα, πέρα Τσιτσιούλα. Έτσι λέγεται. Είναι σαν ξεστή. Είναι όπως το λες, λες πες σκρκα, ξέρεις σκύρικα. Σκούρικα. Όχι, είναι σκρκα. Αυτό είναι σκρκα. Έχει δίκιο, ναι. Τον οποίο δεν τον έχω, είναι το ειδικό σημείο, είναι ταυτότητα. Κύριε Βαρκόπουλε, δεν είναι εύκολο για τον κύριο Παπαδόπουλο να το πει. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ανάγκα και οι θεοί πείθονται. Όχι, όχι. Αν κάνουμε ένα πείραμα, θα το διαπιστώσω. Εγώ μέσα στο Σύνταγμα, όταν ήρθα, σα πληρώ τη σκέρκα. Μανώλη, πόσα χρόνια έχει ντυθεί αυτόν τον ρόλο, αυτό το πρόσωπο, και πόσο έχει δεθεί με αυτή την πραγματικότητα? Καταρχήν δεν ήταν επιδίωξή μου να γίνω γριά. Δεν χαρκατανιάταν που λένε. 31 χρόνια. Ναι, δεν ήσουν αγριά όταν το. Ναι, 31 χρόνια. Φορά, αλλά νεαρά κυρία. Ναι, αλλά επειδή μου άρεσε πάρα πολύ το κουζανίτικο ιδίωμα, από μικρό είχα βάλει ένα δίσκο εδώ μέσα. Και απομνημόνευα όλες τις κουζανίτικες λέξεις. Σκληρό ή μαλακό? Πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό για να πεθάνει. Λοιπόν, και απομνημόνευα όλες τις λέξεις που μου φαινόταν πολύ παράξενες. Και έβλεπα ότι το κουζανίτικο ιδίωμα δημιουργεί ένα άλλο κλίμα. Δηλαδή, άλλο είναι να έρθω και να πω χαίρετε τι κάνετε, πως είστε καλά, ευχαριστώ. Και άλλο να το βρω, πού είσαι ρε κρυουνάκου, σε ραδό τόση ώρα. Εντελώς δημιουργεί ένα άλλο κλίμα. Πιο φιλικό νομίζω. Πιο ευχάριστο. Εγώ σου δώσα μια ταυτότητα. Η οικουμενική. Η οικουμενική. Πραγματικά γίνεται η οικουμενική και η οικονομική. Γλώσσα λανθάνουσα, αλήθεια λέγει. Ναι. Λοιπόν, πραγματικά γίνεται η οικουμενική, γιατί μπορώ να σου πω ότι σε αυτή την πορεία των 31 χρόνων έχουν έρθει την προπροηγούμενη αποκριά, είχαν έρθει από την Πάργα για να δουν αυτή τη γριά. Σωστά. Και πραγματικά με συγκίνησε αυτό το πράγμα. Λέω, εντάξει. Η συνέχεια στις θεατρικές παραστάσεις που ανεβάζεις κάθε χρόνο, αυτή την εβδομάδα. Τώρα φέτος δεν είμαι γριά. Δεν είσαι. Φέτος είμαι γκόλφο. Το παίξαμε εντελώς διαφορετικά. Σωστά. Γυρίσαμε πίσω, πολύ πίσω γυρίσαμε. Να έρθω σε εσάς, κύριε Τσότσο. Πρόσφατα συμμετείχατε και με την ιδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη υπεύθυνου σε θέματα πολιτισμού και παιδείας στην Αθήνα σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Η επωνυμία ήταν Μικρή Ελλάδα, εκεί συμμετείχαν 10 περιφέρειες. 10 περιφέρειες, ναι. Ποιο ήταν το θεματικό αντικείμενο, εκεί αυτή η συνάντηση, η μάζοξη, τι είχε σαν επίκεντρο? Ήταν καταρχάς μια εκδήλωση που ξεκίνησε η ΕΜΠΕ με τον Δήμο Αθηναίων, επειδή λόγω των ημερών αυτών έπρεπε να, η κάθε περιφέρεια να δείξει τι διαθέτει αυτές τις μέρες, έτσι αποφασίστη. Και ήταν για μας μια πάρα πολύ πετυχημένη εκδήλωση και συγχαίρω τους για το Δήμο Αθηναίων και την ΕΜΠΕ για την πραγματικά έξυπνη ιδέα και για την έξυπνη κίνηση.
Για εμάς τις περιφέρειες, ειδικά για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ήταν κάτι εκπληκτικό. Το αποτέλεσμα βέβαια δεν μπορούμε να το δούμε άμεσα, θα το δούμε ίσως αυτές τις μέρες από τον κόσμο που θα έρθει. Αλλά θεωρώ απαραίτητη τη συμμετοχή μας σε τέτοιες εκδηλώσεις. Ναι, ωραία. Πώς ντυθήκαμε εμείς και πήγαμε κάτω, που ήμασταν τόσο όμορφοι, τόσο ωραίοι. Κάλεσα εγώ μία αντιπροσωπεία από όλους τους φανούς, για να μην έχουμε αντιπροσωπεία μόνο από έναν φανό. Ήρθανε γύρω στα 40 άτομα, καταβήκαμε στο Σύνταγμα και έγινε ό,τι κάνουν εδώ οι φανοί. Ό,τι εκδηλώσεις κάνουν οι φανοί όταν ανάβουν εδώ στην Κοζάνη, το ίδιο κάναμε και εκεί. Επιπλέον, φεύγοντας από την πλάκα όπου είχαμε πάει, γιατί οι άνθρωποι ήρθαν από Κοζάνη, ήταν νηστικοί, έπρεπε να τους ταΐσουμε κιόλας, μετά από το εστιατόριο μέχρι το Σύνταγμα πήγαμε χορεύοντας με τα χάλκινα. Εκεί εκπλαγήκαμε όλοι από την αντίδραση των Αθηναίων, οι οποίοι πραγματικά ενθουσιάστηκαν. Χόρευαν μαζί μας, μας φωτογράφιζαν, έτρεχαν πίσω μας και βέβαια όσοι δεν γνώριζαν ρωτούσαν πού γίνονται αυτά. Βέβαια όταν φτάσαμε στο Σύνταγμα και ξεκινήσαμε, πριν από εμάς ήταν η Θεσσαλία, η οποία είχε ένα σύλλογο που χόρευαν, όπως γίνεται συνήθως με όλους τους συλλόγους, χόρευαν εκεί πέρα και τελείωσαν οι χοροί και όταν μπήκαμε εμείς, ήρθε όλος ο κόσμος, η συμμετοχή των πολιτών πιστεύω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο. Το χιούμορ που διέθεταν οι άνθρωποι, ο κύριος Κουζιάκης, τα δύο αδέρφια και όλοι φυσικά, όλοι είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Τους ευχαριστώ και τους συγχαίρω, γιατί η προσφορά τους ήταν σημαντικότατη. Ναι, αναδεικνύεται κάτι, ότι υπάρχει ένα κενό όσο αφορά το να βγάλουμε προς τα έξω, να προβάλλουμε τον πλούτο που διαθέτει ο τόπος. Αυτό είναι κενό το οποίο έρχεται μέσα από λιγορίες, από ανεπάρκειες, από έλλειψη χρημάτων. Τι, από πού πηγαίνει. Κύριε Παπαδόπουλε, εγώ θεωρώ απαραίτητη τη συμμετοχή μας και μάλιστα όχι απλά τη συμμετοχή μας μαζί με άλλες περιφέρειες. Αν είναι δυνατόν για επόμενες χρονιές να πάμε μόνοι μας, να δείξουμε μόνοι μας ή να στέλνουμε συλλόγους σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, να βλέπουν τι ακριβώς κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Και τότε θα είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να προσελκύσουμε τον κόσμο. Ωραία. Όπως, συγγνώμη λίγο, θεωρώ απαραίτητη και τη συμμετοχή του κυρίου Μαρκόπουλου. Δεν το σκέφτηκα, ομολογώ και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Θεωρώ απαραίτητη γιατί η προσφορά του είναι σημαντικότατη. Μανώλη, εγώ πιστεύω ότι έγινε και εμένα αυτό. Όχι, σε παρακολουθήσανε επίσης, γιατί δεν θέλω να έχει την πρωτοκαθεδρία. Και θα ήθελα, θα ήταν μεγάλη μου παράληψη αν το ξεχνούσα. Να συγχαρώ, ναι. Σας διακόπτω, ναι. Αλλά εγώ έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα αυτά τα 31 χρόνια. Δεν θέλω να σας προσάψω τίποτα. Αλλά ουδής προφήτης στον τόπο του. Το έχω ζήσει πολλές φορές. Ναι, όχι, κοιτάξτε, για μένα τουλάχιστον σας ζητώ. Δεν μιλάω για εσάς. Η εβδομάδα έχει άλλα χαρακτηριστικά ποιοτικά. Κυρία Φτάκα, πριν να πάμε να σας ζητήσω συγγνώμη, δεν μπορώ να μην τονίσω, να μην συγχαρώ και να μην ευχαριστήσω τον κύριο Κοβεδάρο, την επιχείρηση Α, για τη χορηγία που μας έκανε, που ήταν σημαντικότατη. Το κρασί βέβαια το αγοράσαμε εμείς, αλλά τα κοιχιά που μας χάρισε ήταν πάρα πολλά. Αρκεί να σας πω ότι εκεί στο Σύνταγμα έφαγε ο κόσμος, γιατί ήταν τρομερά νόστιμα και... Πέστε το αλλιώς, ήταν και τζάμπα. Και τζάμπα, ναι, σωστά. Τζάμπα, γιατί ο κόσμος ήθελε να φάει, είχε ανάγκη να φάει. Αλλά εύκολα δεν σου κάνει κανείς τόσο μεγάλη χορηγία. Πάντως την άλλη φορά που θα θελήσετε να είμαι μαζί σας, θα είμαι πραγματικά σας. Χαίρομαι που το ακούω και θα είστε οπωσδήποτε. Ο κ. Τσόντος έχει αλλάξει, δεν είναι τώρα στο τιμόνι, ας πούμε. Δεν πειράζει και στο περιβάλλον. Δεν είπαμε, είμαστε οικουμενικοί. Σωστά, σωστά. Κυρία Φτάκα, είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η κοζανίτικη αποκριά δεν είναι μόνο σάτιρα. Απέναντίας είναι ένα γεγονός το οποίο έχει πολύ πολιτισμό, πολύ μεγάλη δόση ποιότητας, αλλά είναι αναξιοποιητό από όλες τις πλευρές. Θα περίμενα δηλαδή να έχει βγει προς τα έξω τι εστί κοζανίτικη αποκριά, ποια είναι τα στάνταρ που βγαίνουν μέσα από την κοζανίτικη αποκριά, πώς συναθρίζεται, πώς μαζεύονται με την ορολογία, την ιστορική οι άνθρωποι, γιατί ανάβουν τους φανούς, πώς δίνονται οι αφαίσεις αμαρτιών σε αυτούς οι οποίοι κατά καιρούς μαλώσαν μεταξύ τους και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτός ο πόρος, ο ανθρώπινος, ο πολιτιστικός δεν αξιοποιείται στην Κοζάνη, δεν έχει αξιοποιηθεί και δεν έχει φύγει από τα στενά γεωγραφικά μας όρια. Τι συμβαίνει? Θα με επιτρέψετε να διαφωνήσω. Σας παρακολουθώ εδώ και δύο λεπτά που μιλάτε για ολιγορία, για κενά κτλ. Εγώ, αν ο κύριος Μαρκόπουλος, αγαπητός Μαρκόπουλος, συμμετέχει, λέει, σαν τσιτσούλα 31 χρόνια, εγώ είμαι από την ηλικία των 2 χρονών
που συμμετέχω, γιατί το σπίτι μου ήταν έξω από φανό, δίπλα από το φανό του Αγίου Δημητρίου ήταν το πατρικό μου το σπίτι, συμμετέχω λοιπόν στα δρόμενα της Αποκριάς. Θα πω ότι μετά το 80, που ο Δήμος αγκάλιασε δυναμικά αυτόν τον θεσμό, γιατί πρόκειται για θεσμό, με τεράστια απήχηση, και ο οποίος γιγαντώθηκε και με την προσάρτηση περισσότερων φανών από αυτών που ήταν ιστορικά στην λίστα, δηλαδή τότε μετά το 2000 μπήκαν τα Πλατάνια σαν καινούργια γειτονιά, μπήκε ο Άγιος Αθανάσιος, μπήκαν τα Κρεβατάκια, μπήκε και η Ζέπη, η οποία για λόγους τέλος πάντων διαφορετικούς δεν μπόρεσε να λειτουργήσει σαν φανός. Μπήκε το ΤΕΙ. Μπήκε το ΤΕΙ. Λοιπόν, ακριβώς, σημαίνει ότι είναι ένα έθιμο το οποίο έχει μια προσαρμοστικότητα θαυμάσια. Είναι ένα έθιμο που έχει ένα σταθερό πυρήνα που λέγεται φανός, ο οποίος με τον καιρό και αυτός εξελίσσεται. Εξελίσσεται ως προς τι? Κάθε γενιά προστίθεται στην παλιότερη γενιά και διδάσκεται από αυτήν. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι ήταν η αδελφή Κοζιάκη. Σας πληροφορώ, κάνοντας μια γύρα στους φανούς, γιατί και από πέρυσι που έχω αναλάβει σε αυτό το πόστο, αλλά και φέτος, έχω διαπιστώσει πάρα πολλά νέα παιδιά, τα οποία έχουν αγκαλιάσει το έθιμο και τα οποία τραγουδάνε ως πρωτοτραγουδιστές. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε σαν τοπική κοινωνία. Ναι, τη διαφωνία αυτός, θέλω να ακούσω τώρα. Λοιπόν, έτσι, αυτό, που σημαίνει, έχετε διαφωνία αυτό σας. Σημαίνει ότι το έθιμο θα φτάσει. Είναι αυτή τη στιγμή στο ΕΔΙΕΝΕΚΕΣ και θα συνεχίσει. Γιατί το αγκαλιάζει σταθερά η νέα γενιά. Ναι, δεν αντιδικούμε, προσέξτε. Με τους τρόπους δεν το έδωσα επίσης, θέλω ακριβώς να σας έκανα ένα συγκεκριμένο ερώτημα, γιατί ο κύριος Τσότος είπε ότι διαπίστωσε ότι δεν γνωρίζουν. Πιστεύω ότι. Να πω λίγο το εξής. Οι Αθηναίοι, πριν από όταν ήταν η Δόμνα Σαμίου αντί για τον σημερινό δήμαρχο τον Καμίνη, ο οποίος πραγματικά είναι αξιέπαινος, γιατί ακριβώς η Αθήνα, μη έχοντας αυτά τα χαρακτηριστικά για να γιορτάσουν όσο γίνεται πιο δυναμικά οι Αθηναίοι την Αποκριά, καλεί από όλη την Ελλάδα και από όλες τις περιφέρειες σε συνεργασία τα δρόμενά τους να τα παρουσιάσουν στο Σύνταγμα. Πριν από αυτό και ο προηγούμενος ο Δήμαρχος, εγώ θυμάμαι το 2000 που συμμετείχα πάλι στην Πλάκα, στο Θησίο, όπου η Δόμνα Σαμίου τότε πρωτοστατούσε και είχε καλέσει δρόμενα από όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, εσείς αυτό γιατί αποδεικνύει. Δεν το κάνετε από μόνοι σας, γιατί πρέπει να σας καλέσουν. Να σας εσείς, πω κάτι. Εμείς δεν έχουμε το πρόβλημα, εμείς δεν πρέπει να βγούμε να λειτουργήσουμε με εξωστρέφεια. Μισό λεπτό. Είναι οι τοπικοί δήμαρχοι. Γιατί θα απαγορεύσουν οι τοπικοί δήμαρχοι να συμμετέχουν? Δεν θα απαγορεύσουν, αλλά όπως και να το κάνουμε, σήμερα υπάρχει μια παροικία κοζανητών στην Αθήνα που είναι διασκορπισμένη. Δεν είναι δυνατόν αυτή να συσπηρωθεί όπως εσείς φαντάζεστε τόσο εύκολα και έχει αποδειχθεί αυτό το πράγμα στο παρελθόν. Από την άλλη μεριά, είναι καλό. Όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά, δίπλα στην καρδίτσα που παρουσίασε ένα χορευτικό, εμείς να δείξουμε τη διαφοροποίησή μας που είναι πολύ δυνατή και λέγεται φανός. Θα καταλάβει ο τουρίστας, ο Αθηναίος, πού θα επιλέξει τέλος πάντων σαν προορισμό τουριστικό για την περίοδο της Αποκριάς. Και πιστεύω ότι όλοι λειτουργήσαν στο ζήτημα της προβολής της κοζανίτικης Αποκριάς. Να αναφέρω τώρα εδώ χαρακτηριστικά ότι φέτος. Επιτρέψτε μου να σας βάλω σε μια άλλη συλλογιστική. Έχει κάνει ένα σποτάκι το οποίο ουσιαστικά. Αφήστε είναι... λίγο αυτό. Όχι, να σας βάλω σε μια άλλη συλλογιστική για να σας βοηθήσω. Δηλαδή υπάρχει σταθερή εξωστρέφεια. Μισό λεπτό. Να σας βοηθήσω κάτι ότι σε μια. Αύριο μιλάω στο Μέγκα και χθες μιλούσε στην Εκκλησία. Αυτό δεν μου λέει τίποτε. Πώς δεν λέει τίποτα. Μισό λεπτό. Αυτό, να πούμε μια... ότι. Επιτρέψτε μου να σας βάλω σε μια άλλη συλλογιστική. Είπατε είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρώσετε την κοζανίτικη κοινότητα που ζει στην Αθήνα. Κάνετε λάθος. Πιστεύω ότι το αντίθετο. Είναι πολύ εύκολο να τους συγκεντρώσεις, με δεδομένο ότι ο κύριος Πέτρο είναι γνώστης ότι υπάρχει ένας σύλλογος Δυτικομακεδόνων που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, που ο αείμνηστος Δημήτρης Ρίκος που διατέλεσε ομάδες Λεβενών, όταν τους καλούσε ήταν πάντοτε παρόν και πιο μπροστά από εμάς. Θέλω να σας βάλω σε μια άλλη συλλογιστική. Άλλο θέλω να σας πω. Ναι. Γιατί δεν, αυτή την εξωστρέφεια που την έχουμε ανάγκη, δεν έχουμε να. Μα την κάνουμε την εξωστρέφεια. Την κάνουμε και τρέχει αυτή η εξωστρέφεια. Ο κύριος Τσότος παρουσίασε άλλα πράγματα. Συγγνώμη, ήταν πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων. Σε αυτή την πρόσκληση. Ναι, χρειάζεται να μας προσκαλέσουμε να πάμε. Συγγνώμη. Πολύ καλά έκανε η περιφέρεια και ανταποκρίθηκε και ουσιαστικά τίμησε το Δήμο Αθηναίων παρουσιάζοντας μια αντιπροσωπεία των φανών. Κυρία Φτάκα, κοιτάξτε, εγώ δεν θα τίσω. Εγώ πιστεύω καθαρά ότι να σας πω κάτι. Μισό λεπτό. Άλλο θέλω να σας πω. Δεν μιλάω γι' αυτό. Κοιτάξτε, εγώ θέλω η Κοζάνη, αυτό που διαθέτει που είναι σαν πλούτος, και το θέλει ο καθένας. Και εσείς, πόσο μάλλον εσείς που έχετε και την ευθύνη αυτή,
Κύριε αυτό να το βγάλετε προς τα έξω. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Οι εικόνες που εκπέμπουμε από την Τσικνοπέμπτη και μετά στο Πανελλήνιο σαν Κοσάνη, ναι, είναι πάρα πολύ δυναμικές. Μια βόλτα αυτό το λέτε εσείς. Δεν το λέω εγώ. Το λέει όλη η πόλη, το λένε όλος εσείς ο κόσμος, ειδικά φέτος με τις θεματικές που έχουν εισαγάγει. Μισό λεπτό. Δεν θέλουμε να αντίγει. Αυτή είναι η εικόνα, κυρία Φτάκα. Ξέρετε αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα έχουμε αντίσει. Η Κοσάνη ξέρετε καλύτερα από μένα ότι είναι μια πόλη που έχει πολλές ασχήμιες, αλλά έχει και πολλές ομορφιές. Η Κοσάνη το ξέρετε σαν πόλη, σαν αρχιτεκτονική δομή και όλα αυτά. Όταν θέλεις να πουλήσεις κάτι, κοιτάς αυτό να το δεις πολύ ωραία, έτσι να το κάνεις πολύ όμορφο. Και όταν έχεις κάτι το πολύ όμορφο, το εσωτερικό του και το διατάφτα, δηλαδή το γέμισμά του, είναι και επίσης πολύ ποιοτικό. Μάλιστα. Αυτό είναι το όμορφο που δίνει σήμερα η Κοζάνη. Γιατί είναι, είναι ένας αποκριάτικος οδηγός, ο οποίος ουσιαστικά προσανατολίζει τον επισκέπτη. Και να κάνετε εξωστρέφεια. Συγγνώμη, κάτι. Εντάξει, το οποίο προσανατολίζει τον επισκέπτη στο έθιμο της αποκριάς, δίνοντας πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία για το έθιμο, πολλές φωτογραφίες για το έθιμο. Μιλάω και πριν που μιλούσατε με τον κύριο Μαρκόπουλο για το τοπικό ιδίωμα, το οποίο πραγματικά το θεωρούμε ότι είναι επικεφαλής της όλης αυτής η ιεροτελεστίας, διότι είναι αυτός ο μανδύας που δένει και ουσιαστικά μας δένει με το παρελθόν αυτής της πόλης. Και μέσα σε αυτόν τον οδηγό έχουμε μπέντια, έχουμε τοπικοί ιδιωματισμούς, έχουμε συνταγές που αφορούν ακριβώς και τη γαστρονομία μας, έχουμε τοπικά προϊόντα, δηλαδή τι άλλο καλύτερο θα μπορούσε να προσφέρει αυτός ο οδηγός. Έχετε και αντιθέσεις, ένα κάρο αντιθέσεις που έχετε δημιουργήσει με φανούς και όλα πράγματα. Ποιες είναι οι αντιθέσεις με τους φανούς, γιατί τους καλέσαμε τρεις φορές να φέρουν μπέντια και δεν ανταποκρίθηκαν. Αυτά δεν είναι επί του παρόντος, εγώ δεν θέλω να κάνω αυτά τα οποία επικαλείστε αυτή τη στιγμή είναι δευτερεύοντα, την κυριολεξία δευτερεύοντα και σήμερα ακριβώς προσωπικά αλλά και όλη η πόλη γιορτάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν έχετε πάνω να κάνετε μια βόλτα στην κεντρική πλατεία. Αν δεν έβρεχε, θα το διαπιστώνατε η διεισόμαση τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και όλα τα άλλα τα θεωρώ. Και λόγω ιδιότητας, κυρία Φτάκα, οφείλω να σε ενημερώσω ότι κάθε χρόνο την Κοζανίτικη και αποκριά τη ζω όπως δεν τη ζω στο βαθμό που τη ζείτε εσείς, γιατί έχω μια άλλη λογική, μια άλλη νοοτροπία. Αλλά τη ζω γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι ο τόπος που ζω, ο τόπος που μεγάλωσα και καταλαβαίνω ότι για αυτόν τον τόπο τον αγαπάω και θέλω να πάει μπροστά. Σαν θεατής ή σαν συμμετέχοντα. Αυτό είναι θέμα δικό μου. Ανάλογο με την ψυχολογία μου, μπαίνω και γίνομαι μέλος. Κοιτάξτε να δείτε. Από μέσα από το χώρο ή όχι από το χώρο. Και από μέσα και από έξω. Και από τα δύο. Ναι, χρησιμοποιώ και τα δύο. Να έρθω σε εσάς, κύριε Θοδωρή. Ο Δήμος Αμιντέου αυτή τη στιγμή δεν είναι στο μέγεθος της Κοζανίτικης αποκριάς σε καμία περίπτωση, γιατί η Κοζανίτικη αποκριά είναι η πιο παραδοσιακή αποκριά στη χώρα, άσχετα αν δεν είναι αξιοποίηση, κατά με έτσι, για να μην πω σε μια λογική. Εσείς από την πλευρά σας, πώς ζείτε όλο αυτό το διάστημα όλες αυτές τις μέρες, τι έχετε οργανώσει σε επίπεδο πολιτιστικό? Εμείς ως Δήμος, η πολιτική η οποία ακολουθείτε, βέβαια για το καναβάλι, θα να πούμε και το ξέρουν βέβαια και οι ακροατές σας, οι τηλεθεατές σας, ότι υπήρχε παλαιότερα το καναβάλι του Αμιντέου, το οποίο σταμάτησε για τους γνωστούς λόγους. Πλέον στο Δήμο Αμιντέου το καναβαλικό έθιμο γίνεται στο ξινό νερό. Να είναι το χωριό που βέβαια πράγει. Δεν πρωταγωνιστεί ο Δήμος στη διοργάνωση, απλώς συμβάλλει. Αυτή η πολιτική η οποία ακολουθούμε είναι ότι μπαίνουν μπροστά οι σύλλογοι και στο μέτρο των δυνατοτήτων του Δήμου ενισχύουμε την κάθε δράση. Επομένως, ως καναβαλικό έθιμο είναι μπροστά το ξινό, με το σύλλογο του. Έχουμε συμβάλει οικονομικά εκεί για να διοργανωθεί αυτό. Και στο ξινό υπάρχουν τετραήμερες εκδηλώσεις. Βέβαια, όλο αυτό το διάστημα υπάρχει προετοιμασία. Πέμπτη Παρασκευή, Σαββάτο Κυριακή έχει συνεχείς εκδηλώσεις. Όσον αφορά στο Λέχοβο γίνεται το έθιμο το Σάββατο, το άναμα της Μπουμπούνας, το Σάββατο βράδυ από τον Πολιτιστικό του Σύλλογο. Έχουν μια εκδήλωση το αποκριάτικο χορό την Κυριακή το βράδυ. Και για τη Δευτέρα θα σας πω για το έθιμο της Λαγκάνας, που εκεί συμβάλλουμε με τους συλλόγους και με τους τοπικούς προέδρους στο μοίρασμα της παραδοσιακής φασολάδας και της Λαγκάνας. Ναι, αυτό το έθιμο κρατάει από παλιά. Υπάρχει μια ιστορική αναφορά, υπάρχει κάτι το οποίο το ταυτοποιείται για το καρναβάλι στην ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου. Αυτή τη στιγμή, σας είπα, έχει περιοριστεί στο ξινό. Υπήρχε τη αντίδραση της Εκκλησίας παλαιότερα. Υπήρχε το καναβάλι στο Αμίντιο ήταν διαδεδομένο, είχε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και υπήρξε το θέμα της Εκκλησίας με τον Αυγουστίνο Καντιώτη. Ο Σεβασμιώτατος και τότε και από το έγινε ολόκληρη διαδικασία. Εγώ ήμουν μικρός, θυμάμαι ότι από μια μεριά είχε κόσμο και από την άλλη υπήρχε είχε γίνει ολόκληρη διαδικασία. Και γι' αυτό σταμάτησε αυτό να γίνεται στο Αμίντεο και σήμερα ακόμα η Εκκλησία
Ναι. Διαφωνεί με αυτό που λέτε. Στο ιστορικό μέρος, εγώ σας έθεσα το ερώτημα. Όπως για παράδειγμα το Κοζανίτικο καρναβάλι, Κοζανίτη, κρατάει από τα βάθη της τουρκοκρατίας, σύμφωνα με κάποιους. Ναι. Εσείς έχετε μια. Διαφωνείς, κύριε Παπαδόπουλε, που πρέπει να την τονίσετε. Ναι, εσείς θα την τονίσω. Θα σας πω πολλά για την Εκκλησία. Έχω πολλά. Θα σας αφήσω έτσι άσχετα. Αν αυτό το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να πάει μπροστά και να αναδειχθεί. Εσείς έχετε μια ιστορικότητα. Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει ιστορικότητα, υπάρχει παραδοσιακά. Να τιμάτε αυτό. Όμως η παράδοση αυτή διακόπει από τη σύγκρουση με την Εκκλησία. Να μην το διευρύνω. Με το χώρο της Εκκλησίας. Είναι σεβαστές οι απόψεις του καθενός. Αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος και του Ξύνου Νερού προσπαθούν τα παιδιά να παράγουν μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Και νομίζω ότι θα είναι καλό οι επισκέπτες που θα επισκεφτούν την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να περάσουν και από εκεί. Δεν πάμε εδώ ανταγωνιστικά, δεν πουλάμε προϊόντα. Ωραία. Όμως αυτό που θέλω να πω, κύριε Παπαδόπουλε, είναι να τονίσω ότι ο Δήμος δεν μπορεί να είναι πρωταγωνιστής, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές και για τον κόσμο. Το κράτησε αυτό, ναι. Οι σύλλογοι είναι πρωταγωνιστές. Να τονίσουμε ότι ως Δήμος κάναμε μια προσπάθεια στο 1,5 χρόνο που αναλάβαμε, το που αναλάβαμε το 1,5% του προϋπολογιστέντος προϋπολογισμού μοιράζεται στους συλλόγους. Πέρυσι είχαμε ένα προϋπολογισμό 51.300 και μοιράσαμε τα 46.950 στους συλλόγους. Έχουν την, να το πούμε αυτό για να το γνωρίζουν οι τηλεθεατές σας, ότι πλέον οι σύλλογοι που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο και από τους Δήμους έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν απολογισμούς και απολογιστικά στοιχεία. Δηλαδή, ό,τι δώσαμε την προηγούμενη χρονιά, πρέπει να τα υποβάλουν φέτος στον Επίτροπο απολογιστικά. Και όσοι έχουν πάρει πάνω από 3.000, από 3.000 ευρώ, πρέπει πλέον να έχουν ειδικό και γενικό απολογισμό. Ναι, αυτό δεν ενδιαφέρει, κύριε Θοδωρή, ναι. Τους πολίτες. Τους πολίτες τους ενδιαφέρει το πώς αυτό που καλά. γίνεται με βάση τον εθελοντισμό. Γίνεται με βάση το μεράκι αυτό. Και την αγάπη που τρέχει ο καθένας να συνεισφέρει, να προσφέρει για να αναδείξει όλα αυτά τα ζητήματα. Αν πρόκειται να μείνω στη λογική του ότι να μου δώσει χρήματα ο Δήμος, κάηκα όπως κάηκαν τα ανακατοστάρια στα Γρεβενά και έρχομαι στον κύριο Χρήστου, στον κύριο Πέτρο, ο οποίος. Τα ανακατοστάρια στα μέσα της δεκαετίας του 2000 είχαν φτάσει στο απόγειό τους. Ξαφνικά όμως όταν σταματήσανε οι χρηματοδοτήσεις από τους Δήμους και από την Ομαρχία, γκρεμίστηκε αυτός ο χάρτινος πύργος, κατέρευσε. Σήμερα τι έχουμε, κύριε. Κοιτάξτε, και στα Γρεβενά όπως σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, το έθιμο του καρναβαλιού και το έθιμο της Υποκρίας είναι πάντα κυρίαρχο. Είναι η εποχή της άνοιξης, είναι η εποχή της αλλαγής, είναι η εποχή της παραλλαγής της φύσης και της παραλλαγής του ανθρώπου. Στα Γραβενά δεν υπάρχει μια μεγάλη ιστορική παράδοση στο καρναβάλι. Τα έθιμα όμως ήταν και είναι κοινά με όλη την περιοχή και με όλη την, και με τις, γενικότερα με τη χώρα. Όπως ξέρετε ότι ανάγονται όλα, ας πούμε, από τις εποχές του των Διονυσιακών και των Βαχικών γιορτών στη χώρα και πάντα υπάρχουν. Βέβαια, επειδή αναφέρθηκες στα ανακατοστάρια, ήταν μια καλή προσπάθεια που έγινε, γίνονται τα έθιμα όλα στα Γρεβενά, το έθιμο του Φανού, της Βομολοχίας, του στουλισμού και της παραλλαγής που είπαμε, αλλά τα ανακατοστάρια ήταν μια προσπάθεια που είχε γίνει σε καλή κατεύθυνση, αλλά όπως είπατε ήταν και τεράστια τα ποσά τα οποία δαπανόταν εκείνη την εποχή. Ναι, όταν σταμάτησε αυτό, γκρεμιστήκανε. Γκρεμιστήκαν γιατί αφενός μεν δεν υπήρχε η χρηματοδότηση και αφετέρου δεν υπήρχε και η συμμετοχή που υπήρχε εκείνη την εποχή. Δηλαδή εκείνη την εποχή υπήρξε μια ομάδα ανθρώπων η οποία κατόρθωσε, ας πούμε, και έβαλε στο παιχνίδι πάρα πολλές τοπικές, ας πούμε, ομάδες και έγινε αυτό το μεγάλο μπαν. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, η χρηματοδότηση εκείνη την εποχή ήταν τεράστια. Σήμερα οι Δήμοι δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν, όπως είπε και ο συνάδελφος. Σήμερα εσείς από την πλευρά σας, σαν Δήμος, έχετε προσεγγίζετε και κάνετε μια επαναπροσέγγιση να αναβιώσει αυτό το οποίο είχε ένα διαπολιτισμικό χαρακτήρα. Επειδή έτυχε να το ζήσω, γιατί συνεργάστηκα πολλά χρόνια στα Γρεβενά με τον εκεί τηλεοπτικό σταθμό. Κοιτάξτε, το να αναβιώσουμε την γιορτή όπως γινόταν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Γιατί καταρχήν να πούμε ότι τον τίτλο Ανακατοστάρια τον έχει κρατήσει η ομάδα αυτών των ανθρώπων. Η οποία τον έχει κατοχυρώσει. Έχουν και πατέντες. Ναι, δεν υπήρχε. Πατέντες στον πολιτισμό. Ναι, υπήρχε μια. Έτσι, εντάξει, τέλος πάντων, μια κατοχύρωση αυτής της διαδικασίας. Δεν μπορούμε εμείς τώρα να τη χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια,
Είχε όμως τα θετικά της, έτσι. Εντάξει, είχε και τα αρνητικά της. Αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, στην πορεία, μην ξεχνάτε ότι μετά το 10 άρχισε και η κρίση την οποία βιώνουμε όλοι. Κανένας Δήμος δεν μπορεί, ας πούμε, να χρηματοδοτήσει με πάρα πολλά κονδύλια τις δραστηριότητες του καρναβαλιού και της απόκριας. Απαιτείται μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο. Στα Γρεβενά δεν υπάρχει αυτό το μεγάλο, ας πούμε, στοιχείο της πόλης όπως είναι η Κοζάνη για να μπορέσει να έχει, ας πούμε, την μεγάλη συμμετοχή. Το κάθε χωριό, ο κάθε σύλλογος σε όλη την περιφέρεια του νομού κάνει τις εκδηλώσεις. Και ο Δήμος συνδράμει σε αυτή την περίπτωση σημαντικά και στην πόλη των Γρεβενών που γίνονται εκδηλώσεις που ξεκινήσαν ήδη αυτή την ώρα, γίνονται στο πιστό στο πολιτιστικό κέντρο, γιατί βρέχει και γίνονται μέσα, γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση με τα τοπικά δρόμενα πολλών περιοχών της Ελλάδας και είναι και ένα αφιέρωμα στην Δόμνα Σαμίου, η οποία έχει, ας πούμε, καταγράψει όλη αυτή την παράδοση. Δημιουργήσαμε σε όλα τα σχολεία της πόλης και χθες και σήμερα ομάδες εθελοντών, οι οποίες ασχολούνται πάρα πολύ με τα παιδιά. Κάνουν πάρτι, κάνουν μάθημα της βαφής, της μάσκας και από ομάδες εθελοντών που συμμετέχουν σε όλη σε αυτή την διαδικασία. Και σήμερα γίνεται αυτό και στο πρώτο δημοτικό της πόλης μας αλλά και στην αίθουσα του Δήμου. Όπως σας είπα και στο πολιτιστικό κέντρο. Αυτό θα συνεχιστεί όλες τις επόμενες μέρες με εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν το Σάββατο το βράδυ. Πάλι, από ό,τι καταλαβαίνω, το οικονομικό είναι ο ανασταλτικός παράγοντας σε οτιδήποτε γίνεται, που δεν θα έπρεπε να ήταν, ανεξάρτητα αν βιώνουμε μια κρίση η οποία είναι πολύ σκληρή. Αυτό που θα έπρεπε να προταχθεί προς τα έξω είναι ο εθελοντισμός και η αγωνία του πολίτη να κρατήσει κάτι το οποίο το θεωρεί ότι είναι στην παράδοσή του, είναι στο είναι του, στην προσωπικότητά του. Είναι τελείως διαφορετικό. Εμείς, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς και πέρυσι και φέτος προσπαθήσαμε να δώσουμε μια έφαση στην νεολαία περισσότερο, στα παιδιά, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να δημιουργήσουμε το κίνητρο της συμμετοχής. Δυστυχώς δεν συμμετέχει ο κόσμος, όπως σας είπα πριν. Κύριε Ζάκη, εσείς έχετε τα ίδια προβλήματα που έχουν οι άλλοι. Έχουμε οικονομικά προβλήματα, αλλά δεν την αφήνουμε την αποκρέα να... Δηλαδή τα ήθη και τα έθιμα συνεχίζουμε να τα καλλιεργούμε και να τα μεταδίδουμε στις επόμενες γενιές. Αυτό νομίζω είναι η ουσία. Ναι. Τι το ξεχωριστό έχει αυτή τη στιγμή το καρναβάλι από κρέας? Το καρναβάλι γίνεται με παραδοσιακό τρόπο όπως γινόταν όλα τα χρόνια. Λοιπόν, βέβαια οι περισσότερες εκδηλώσεις γίνονται στα Σέρβια, στο Βελβεντό, στο Πλατενόρεμα, στο Λιβαδερό, στο Τραλόματο. Και τα άλλα χωριά βέβαια δεν μένουν πίσω. Γίνονται εκδηλώσεις Σαββάτου και Κυριακές μόνο στα χωριά τα μικρότερα, π.χ. το Μικρόβαλτο, π.χ. Στο Μεταξά, στο Τριγωνικό, σε όλα τα χωριά γίνονται. Στα Κρατήδια, ξέρω εγώ, γίνονται φανεί. Αλλά μόνο περιορίζονται εκεί στο Σάββατο την Κυριακή της Μεγάλης Αποκρέας. Έχει ένα κεντρικό κορμό που γίνονται εκδηλώσεις, ναι, ή από χωριό σε χωριό γίνονται οι εκδηλώσεις? Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν το καθένα τις ιδιαιτερότητές του. Δηλαδή, στα Σέρβια για μένα η αποκρέα άρχισε από την Κυκλοπέμπτη, γιατί από τότε αρχίσαμε να συμπιστολίσαμε την πόλη. Στο Πλατανόρμα έχει κάποια ιδιαιτερότητα, που εκεί γίνονται πέντε φανεί. Γίνονται πέντε φανεί, δηλαδή. Ξεκινάει την Τρίτη. Ναι, ξεκινάει με στολές η κάθε γειτονιά τη δικιά της. Βασικά, οι γειτονιές κάνουν δηλαδή όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Ο Δήμος τους χορηγεί κρασί, τους χορηγεί ποτά, αυτά περισσότερο. Και στήριξη, ξέρω, είμαστε τον ηλεκτρολόγο να περάσει τα φώτα, να περάσει γενικά αυτά που χρειάζονται, μια μικροφωνική, αυτά. Βέβαια το αποκορύφωμα για μας είναι η Καθαρά Δευτέρα που γίνεται κάτω εδώ στη γέφυρα. Βέβαια γίνεται και στα κοριά, στο κατά μέρος χωριό. Δίνονται φασόλια και τα σύνορια αυτά που χρειάζονται για να γίνει φασουλάδα. Αλλά εδώ κάτω έρχεται όλος ο κόσμος και περαστικός ακόμα κόσμος. Μανώλη, υπάρχει έτσι ένας πλουραλισμός όσον αφορά το πολιτιστικό δρόμενο της αποκριάς? Ή τελικά το κέντρο βάρους είναι μόνο η Κοζανίτικη αποκριά, το Κοζανίτικο καρναβάλι? Η Κοζάνη λειτουργεί σαν πυρήνας.
είτε το θέλουμε είτε μητροπολιτικός. Όχι. Μητροπολειτικός. Μητροπολειτικός. Και αυτή είναι η λειτουργία σαν πυρήνας. Και γύρω-γύρω από τον πυρήνα υπάρχουν όλα τα πρωτόνια, τα νετρόνια κτλ. Χωρίς να θέλουμε να κατηγορήσουμε, έτσι δεν είναι. Έτσι, είναι αξιοζήλευτο ότι και δίπλα κάνουν κάτι άλλο που τους αρέσει. Το πήρα, παραδείγματος χάρη. Και καλά κάτω, βέβαια. Ακριβώς. Εμένα αυτό που με ανησυχεί, Θεόφιλε, και που κανένας δεν αναφέρει, ξέρεις ποιο είναι. Και νομίζω ότι όλοι οι αντιδήμαρχοι πολιτισμού απέτυχαν εκεί. Να διαδώσουν την κουζανίτικη γλώσσα. Δηλαδή από ποιον περιμένουμε αύριο μεθαύριο. Από ποιον. Ποιος θα κάνει τα καρναβάλια αύριο μεθαύριο. Ας μου απαντήσει κάποιος. Εγώ τα ξέρω, η κυρία Φτάκα τα ξέρει, εσύ τα ξέρει. Όταν ρωτάς έναν κουζανίτη, τον μιλάς κουζανιώτικα και είναι κουζανίτης και δεν ξέρει, για μένα είναι αποτυχία αυτό το πράγμα. Και δικιά μου μπορεί να είναι αποτυχία και των αντιδημάρχων πολιτισμού. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω για να μην το ξεχάσω. Κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, η πληροφόρηση, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και δεν νομίζω να υπάρχει πληροφόρηση στις μέρες της αποκριάς και ειδικά του Σαββατοκύριακο τελευταίο εδώ πέρα. Δηλαδή έρχονται από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη. Πού θα πάμε, έχουμε στους στήλους κάτι γρήγορα που δείχνουν σκορκά. Υπηρώτικα παγιδευτικά. Αν Δημήτρης, δηλαδή άμα φυσήξει αέρας και γυρίσει γρήγορα από εκεί, το χέρι, τι θα γίνει. Ξέρεις τι μ' άρεσε πάρα πολύ. Όταν επισκέφθηκε το Κέμπριτζ, φοιτητές, Κινέζοι, Άραβες, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, ήταν εκεί και μόλις έβλεπαν τον τουρίστα, τον έπαιρναν και με ένα μικρό αντίτιμο του έδειχναν την πόλη. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είχαμε οργανωμένα τούρσα. Δεν δηλαδή, μπορούμε εδώ με τους φοιτητές να τους κάνουμε και να πούν και για την ιστορία της πόλης. Ναι. Και για τους φανούς της πόλης. Οι θεσμοί και ο κύριος Τσότος, η κυρία Φτάκα και γενικά όλοι οι θεσμικοί που οι οποίοι συμμετέχουν στο πάνελ, γιατί θεσμικοί είναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Χωρίς αυτό να είναι αιχμή και η κυρία Φτάκα θέλω και τη δική σας άποψη. Εγώ δεν θέλω να προσάψω. Όχι, προς Θεό, δεν έχουμε αυτό το χαρακτήρα αυτή τη κουβέντα. Εγώ είμαι πόντες και βλέπω, ας πούμε, στην αρχή της εβδομάδος, 150 πόντοι χορευτές από διάφορα ποδιακά σωματεία να συμμετέχουν, ας πούμε, στην έναρξη των εκδηλώσεων της αποκριάς. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, πώς δένει ένα χορευτικό, ας πούμε, που παρουσιάζουν οι πόντοι, χωρί οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την αποκριά, παρουσιάζονται, ας πούμε, σε ένα κομμάτι εκδηλώσεων της αποκριάς. Θα μπορούσε να ήταν τα μομογέρια τα οποία συνάδουν. Θα μπορούσε να ήταν τα ρακουσάρια από την Καστοριά, από την Ερράτηρα, τα οποία δένουν με το όλο κείμενο. Αυτό τι, έχει αλλοιώνει το χαρακτήρα, κινδυνεύει από αυτό ο χαρακτήρα της κοταλής αποκριάς. Εμπλουτίζεται. Κοίταξε, επειδή και το ποντιακό στοιχείο είναι εδώ πέρα. Δεν μπορείς να το απομακρύνεις. Μα δεν το θέτω έτσι. Άλλο διαφορετικά το λέω. Έτσι κι αλλιώς το ποντιακό στοιχείο δεν θα χαθεί από αυτή τη διαδικασία. Είναι μέρος της αποκριάς. Να πούμε και ένα άλλο. Θα ήθελα και ένα άλλο να σου πω. Θα μου πεις τώρα, πηδάς από το ένα θέμα στο άλλο, για να μην τα ξεχάσω. Φέτος είχαμε και κάτι νεοτερίστικο με την κυρία Φτάκα. Έφερε βουλγάρικα και σκοπιανά συγκροτήματα, νομίζω. Τα χάλια. Έχετε πληροφορηθεί από πού ήρθατε? Ναι, έχω πληροφορηθεί. Ξέρετε, λοιπόν, όταν θα έρθει η σειρά, λοιπόν, θα απαντήσω. Βεβαίως θα απαντήσω, τελείμωνο. Εγώ θέλω να μεταδώσω εγώ, όταν λέω εγώ, εντάξει, δεν προσωπικό το θέμα, ήθελα να δώσω εγώ στοιχεία σε αυτούς και όχι να φέρουν αυτή τα στοιχεία τους σε μένα την περίοδο της αποκριάς. Και μετά να τους δω να τριγυρνούν για να μαζέψουν λεφτά στα κέντρα, οι μπάντες τους. Σωστά. Να περάσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Βλέπετε ότι αυτό που προέχει πάνω απ' όλα είναι το διασκεδαστικό κλίμα των ημερών της αποκριάς. Βέβαια, οι προβληματισμοί είναι φυσιολογικό να τίθενται, γιατί θέλουμε μια καλή αποκριά, θέλουμε ένα κοζανίτικο καρναβάλι και όχι μόνο το οποίο να ξεφύγει από τα στενά γεωγραφικά όρια και να απλωθεί στη χώρα, στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στο οικουμενικό. Γίγνεστε για να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτή είναι η ταυτότητά μας και αυτή είναι εμείς αγαπάμε και στηρίζουμε. Διαφημίσεις και πάλι μαζί. Και μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε να συνεχίσουμε την κουβέντα στο πλαίσιο της αποκριάς. Βλέπετε, είμαστε ακριβώς στο μέσο της κορύφωσης των εκδηλώσεων. Και να έρθω σε εσάς, κυρία Φτάκα, ενισχύοντας λίγο το ερώτημα που τέθηκε από τον Μανώλη τον Μαρκόπουλο,
όσον αφορά τα συγκροτήματα τα οποία συμμετέχουν από την ευρύτερη Βαλκανική. Και σας ρωτώ, γιατί δεν προτιμήσατε να φέρετε και ένα συγκρότημα από την Βόρεια Ήπειρο? Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα, τα οποία νομίζω, παρόλο που έχετε και τον τίτλο του δημοσιογράφου, δεν έγιναν αρκετά κατανοητά. Κοιτάξτε, μην αφήνετε αχμές τώρα, σας παρακαλώ, γιατί ξεκινάτε αφήνοντας αχμές και αυτό δεν είναι ωραίο και λοιπόν, δεν είναι καλό, δεν είναι πρέπον. Σας παρακαλώ πολύ. Ότι η εξωστρέφεια ενός εθήμου είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχει να κάνει αυτός που συντονίζει το έθιμο. Στη βάση αυτή, πολύ καλά έκανε ο κύριος Τσότσος και απευθύνθηκε με ένα όμιλο εκπροσώπων των φανών στην Αθήνα. Πάρα πολλοί από τους δικούς μας φανούς, και αυτό δεν έγινε φέτος μόνο, γίνεται διαχρονικά. Άλλος πήγε στον Εύωσμο, άλλος στη Θεσσαλονίκη μιλάω τώρα, άλλος πήγε στο Πλαγιάρι και ούτω καθεξής. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Επίσης, παλιότερα χρόνια που υπήρχε ακριβώς και μεγαλύτερη δυνατότητα οικονομική, στέλνονταν στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, στα Γιάννενα. Οι φανοί έχουν εξακτηνωθεί και στη Θήβα έχουν πάει και στη Λιβαδιά έχουν πάει και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχει μια τάση εξωστρέφειας σταθερά και είναι καλό. Από εκεί και πέρα, πρέπει να δούμε και ποια είναι η θέση μας γενικότερη στα Βαλκάνια. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Θα πει ότι είμαστε αγροτικό καρναβάλι. Τα κούλουμα που αναφέρθηκε ο συνάδελφος από τα Σέρβια τα γιορτάζουν σε όλη την Ελλάδα, γιατί όχι και στα Σέρβια. Εμείς όμως έχουμε στην Κοζάνη και γι' αυτό και οι φανοί της Κοζάνης ξεχωρίζουν και η αποκριά της Κοζάνης ξεχωρίζει από όλη τη Δυτική Μακεδονία, διότι κρατάει ένα έθιμο το οποίο ήρθε από όσο λένε τουλάχιστον οι μελετητές με τους πρώτους οικιστές, εικάζεται ότι ήρθε και από την Ήπειρο. Σαν φανός, σαν έθιμο, κρατήθηκε ο βασικός πύρινας του που είναι ο φανός, που σημαίνει χορός, φωτιά, πρώτο τραγουδιστής, τραγούδι, γλέντι, ξεφάντωμα στη γειτονιά γύρω από ένα βωμό. Μέσα στη χειμωνιάτικη νύχτα, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε και για ιστορικούς λόγους, οι φανοί γιορτάζονταν από την Πρωτοχρονιά μέχρι και τα Γιαννιού, για ιστορικούς λόγους μεταφέρθηκαν τώρα πριν τη Σαρακοστή. Όπου λοιπόν εκεί καλούνταν οι χορευτές μέσα από τα ρυθμικά τους βήματα τη γη να γίνει γόνιμη, τη γη να ευδοκιμήσει και ουσιαστικά ήταν χορός, ευετηριακός. Εύχονταν το καλό της χρονιάς, το καλό του έτους. Αυτό ήταν και το πνεύμα της κοζανίτικης αποκριάς. Γι' αυτό και συνδέεται και με τα διονυσιακά έθιμα, συνδέεται με το Βάκχο και με όλα αυτά που μας έρχονται, ανθεστήρια, λίνα κτλ. Από την αρχαιότητα. Συγγνώμη, θα με επιτρέψετε. Θα σε επιστρέψω, αλλά αφήστε, κρατάμε το φανό που είναι στοιχείο αγροτικής αποκριάς και προσπαθούμε να δούμε αυτά τα στοιχεία της αγροτικής αποκριάς που αλλού υπάρχουν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με τα κουδούνια τα οποία έδιωχναν τα κακά πνεύματα κτλ. Υπάρχουν στο Σοχό, πέρυσι φέραμε το Σοχό, φέτος κάνουν μια προσπάθεια να έρθουν από τους λόφους της Φλόρινας, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν οι άνθρωποι να συσπηρωθούν γιατί ήταν καθημερινή τσικνοπέμπτη για να έρθουν. Λοιπόν, δεν ήταν δική μας η ευθύνη, περισσότερο αφορά αυτούς. Και επίσης κάναμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε με κοινές ρίζες των Βαλκανίων. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και Βαλκάνοι πριν από όλα, πριν από το να είμαστε Ευρωπαίοι. Όπου εκεί διαπιστώσαμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα σας αναφέρω για να δείτε πόσο κοινές και δυνατές είναι αυτές οι ρίζες. Εμείς την Κυριακή, το αναφέρατε κι εσείς, έχουμε το έθιμο της συγχώρεσης. Οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι ήρθαν από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, από το Πρίλεπ, το παλιό Περλεπέ, με το οποίο είχαμε εμπορικές σχέσεις σαν ιστορική πόλη της Κοζάνης, λοιπόν, γιορτάζουν τη συγχώρεση. Ούτε και Σκόπια δεν τα αποκαλύπτουν. Λοιπόν, μπράβο σας. Γιορτάζουν τη συγχώρεση. Την οποία συγχώρεση οι Χασάπηδες, επειδή ξεκινάει η Σαρακοστή, λοιπόν, βάζουν στην άκρη τα μαχαίρια τους και ουσιαστικά συγχωρνιούνται. Την ίδια τη συγχώρεση την έχουμε και εμείς την ίδια Κυριακή. Να η κοινή ρίζα. Πάμε παραπέρα. Φορούσαν μάσκες στα ρογκατσάρια της Κοζάνης. Όπως φορούσαν μάσκες, φοράν και αυτοί εξακολουθούν να έχουν πολύ δυνατά τα έθιμά τους. Γιατί στην Κοζάνη. Κυρία Φτάκα, το κοζανίτικο το καρναβάλι έχει μια ταυτότητα. Μισό λεπτό. Έχει μια ταυτότητα. Δεν έχει μια ταυτότητα. Σαφώς έχει ταυτότητα. Έχει, ωραία. Επιτρέψτε τώρα τι θέλετε να μας κάνετε, να μας πείσετε ότι πρέπει όχι. Αυτή η ταυτότητα να δεχτεί με αυτά τα πράγματα. Όχι τόσο σε εσάς, κάνατε... όσο στους ακροατές. Μπράβο. Εσείς κάνατε όμως εδώ πέρα ένα λάθος. Το ξέρετε πολύ καλά. Κάνατε ένα ολίσθημα. Καλέσατε δύο συγκροτήματα από τη Βρουμανία και από τα Σκόπια και αφήσατε εκτός. Τη Βόρεια Ήπειρο δεν έχει και ελληνικό κομμάτι. Δεν θα πω στη λογική σας, θα σας πω το εξής. Στη λογική μου γιατί να πείτε. Οφείλετε να απαντήσετε όμως, έτσι. Κύριε Παπαδόπουλε,
Εγώ θα σα απαντήσω ως εξής. Ναι, γιατί δεν καλέσατε ένα συγκρότημα από την Βόρεια Ήπειρο. Υπάρχει προξενείο αυτή τη στιγμή στο μοναστήρι, είτε το θέλετε είτε όχι. Τι μου λέτε τώρα. Υπάρχουν σχέσεις, ναι, αυτό που σας λέω. Ναι, τι μου λέτε υπάρχουν τώρα. Υπάρχουν σχέσεις σε διπλωματικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο. Α, και αυτό κάνετε. Τα πρέσπια. Ναι. Σας λένε τίποτα. Μισό λεπτό, εγώ σας ρώτησα για άλλο πράγμα και άλλο. Με συγχωρείτε. Σας ρώτησα για άλλο. Θα με επιτρέψετε να μιλήσω. Μα δεν απαντάτε. Θα μου επιτρέψετε. Θα όχι, θα απαντήσετε στο ερώτημα που σας θέτουμε, κύριε Μαθάνη Φτάκα. Εγώ θα απαντήσω. Όχι, κατάλαβα και πολύ καλά. Εσείς δεν καταλάβατε. Ο κύριος Μαργούλης θέλει ένα ερώτημα. Γιατί, πώς έγινε η επιλογή. Ήρθαμε να γιορτάσουμε κάτι. Ναι, αλλά έρχεστε εδώ πέρα να επιβάλλετε αυτό που θέλετε εσείς και δεν θέλετε ένα διάλογο. Δεν αυτό που θέλετε εσείς. Εγώ δεν θα σας περάσω τίποτα. Μην στεναχωριέστε. Δεν θα σας περάσω τίποτα. Θα μου αφήσετε να μιλήσω. Θα σας αφήσω να μιλήσετε. Λοιπόν, είστε συντονιστής, αλλά λυπάμαι, δεν είστε ευγενικός. Είμαι πολύ ευγενικός. Όχι, δεν είστε καθόλου ευγενικός. Ξεκινήσατε δημιουργώντας και ένα περιβάλλον αφισβήτησης το οποίο δεν το ανέχομαι. Ούτε συγγνώμη δεν μας ζητήσατε. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Μα επιτρέπετε. Μα τώρα αυτοί έχουμε, οι θεατές τι παρακολουθούν. Κυρία Φτάκα, μισό λεπτό, κυρία Φτάκα. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω το ερώτημα και θα απαντήσετε. Δεν είναι συγκεκριμένα, δεν θέλω να πλατιάζετε. Θέλω να μου πείτε στο ερώτημα που θέτει ο κύριος Μαρκόπουλος. Καταρχήν δεν υπάρχει κράτος Βόρεια Ήπειρο. Αυτά που λέτε είναι ανιστόρητα. Κράτος, σας είπα εγώ. Με συγχωρείτε. Ανιστόρητοι είσαστε εσείς, κυρία Φτάκα, και σας παρακαλώ, επανορθώστε. Δεν υπάρχει Βόρειο Ήπειρο κράτος. Είπα τους Βόρειο Ήπειρότες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τι είναι αυτά που λέτε. Και, πάλι, θα μου και εσείς είστε στον πολιτισμό, στον δημόσιο πολιτισμό και εκπροσωπείτε τον πολιτισμό. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Ναι, ολοκληρώστε, σύντομα. Λοιπόν, είναι θέμα αρχής, εφόσον σας συντονιστείς, καλείτε κάποιους να τοποθετηθούν. Είτε σας αρέσει αυτά που λένε, είτε όχι. Πολύ, πολύ μου αρέσουν, σας σέβομαι, εσείς δεν σεβαστήκατε. Κάνατε δύο ατοπήματα πολύ μεγάλα. Και δώστε μου το χρόνο να ολοκληρώσετε. Ναι, δύο λεπτά για να ολοκληρώσετε. Και αν δεν σας αρέσει, κάντε δεν είναι θέμα αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, κυρία. Δεν είναι το θέμα αν μ' αρέσει. Δεν μου κάνετε χάρη, να το ξέρετε. Το μόνο που δεν μου κάνετε είναι χάρη και δεν με εξετάσετε κανένα. Δεν ήρθα για εσάς, κύριε Παπαδόπουλο. Το ξέρω πολύ καλά. Ήρθα γιατί εκτιμώ το κανάλι, τη συνεργασία και κυρίω. Αφήστε τα αυτά, τα μελώ, αφήστε τα κατά μέρο και ελάτε στο διατάφτα. Κυρία Φτάκα, κυρία Φτάκα, κοιτάξτε, μαθήματα πολιτισμού δεν θα μου κάνετε. Όπως και δεν θα σας κάνω εγώ μαθήματα πολιτισμού. Δεν σας αμφισβήτησα καθόλου. Μου είπατε ότι εγώ ντύθηκα το μαδία του δημοσιογράφου και μου είπατε ότι για κράτος Βόρεια Ήπειρου λέξεις που δεν τις είπα και δεν τίνουμε τίποτα από αυτά. Άρα λοιπόν επανέρχεται στην τάξη να επανορθώσετε αυτό το κομμάτι και σε αυτό που σας ρώτησα. Σας είπα συγκεκριμένα ερωτήματα. Αν μου επιτρέψετε, θα σας βέβαια, περιμένω να απαντήσω το ερώτημα. Μίλησα για εξωστρέφεια και επιμένω πάρα πολύ σε αυτό. Και αν αύριο μεθαύριο καταφέρουμε και δώσουμε το έθιμό μας και το εντάξουμε όπως κάνουμε προσπάθειες, αν θέλετε να γνωρίζετε, να ενταχθεί στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO και να χαρακτηριστεί ακριβώς όπως πολλά άλλα έθιμα που κρατούν και έρχονται από βάθος χρόνου, ότι είναι κάτι το διαφορετικό, κάτι το οποίο ακριβώς κρατάει, έχει δύναμη, έχει αντοχή και παρόλο που πέρασαν 500 χρόνια εξακολουθεί να είναι δυνατό και το βλέπουμε στα πρόσωπα των ανθρώπων που ζουν καθημερινά το φανό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι εξωστρέφεια. Η εξωστρέφεια έχει να κάνει και με τα Βαλκάνια, έχει να κάνει και με την Βόρεια, με την Μακεδονία, έχει να κάνει και με τις σχέσεις μας με όλη την Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο όπου υπάρχει δυνατότητα να προβάλλουμε αυτό το έθιμο και να έχουμε σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με, όμορα ή με σχήματα τα οποία εκφράζουν αυτό που λέμε αγροτικό καρναβάλι, εμείς σας πληροφορώ ότι θα είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να συνεργαστούμε και να συμμετέχουμε. Σε αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Πάμε να απαντήσω λίγο και σε κάποια άλλα θέματα που βάλατε. Ναι, θα έχουμε και άλλο κύκλο. Θα έχουμε και άλλο κύκλο να απαντήσετε τώρα. Κατά πόσο το ιδίωμα ή τα ποντιακά σωματεία είχαν, ναι, αυτό θέλω θέση, να πω, ναι. Είχαν θέση στην Κοζανίτη και Αποκριά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κάνετε λάθος. Δεν το έθεσα έτσι. Κατά το πόσο, ας πούμε, συνεισφέρει μια παρουσία των ποντιακών. Συνδέονται, είπατε αυτό το χαρακτηριστικό, πόσο συνδέονται, ναι, οι ποντιακοί χωροί, είτε λέγονται ΣΕΡ, είτε λέγονται κάποιοι άλλοι, είτε λέγονται ΤΙΚ κτλ. Με την ατμόσφαιρα της Κοζανίτης Αποκριάς. Καταρχήν, πρέπει να ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ο βασικός πίνακας του εθίμου που λέγεται Φανός και βγαίνει κάθε βράδυ από τις 8 ή 8.30 στην κεντρική πλατεία και μετά αναπαράγεται και ουσιαστικά βιώνεται από τους ανθρώπους της γειτονιάς σε κάθε γειτονιά. Και παράλληλα έχουμε παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες δόξα τω Θεώ καλά κρατούν. Ειδικά φέτος που εισαγάγαμε τις θεματικές βραδιές και πλήθος κόσμου σειραίει κάθε βράδυ στην κεντρική πλατεία. Όποιος δεν μπορεί να το δει αυτό το πράγμα, τι να κατανοητό, κάνουμε. Όχι, κατανοητό, λοιπόν, απαντήσατε. Ωραία. Θα επανέλθω μετά. Τα ποντιακά σωματεία, λοιπόν, είναι ένα πολύ δυναμικό στοιχείο και ο ποντιακός πληθυσμός, λοιπόν, που στο Δήμο μας
και έχει τη θέση του και την έκφρασή του, όπως έχουν οι Κρήτες, όπως έχουν οι Πειρώτες, όπως έχουν οι Βοιάτες, όπως έχουν πάρα πολλά άλλα στοιχεία που συνθέτουν τον πληθυσμό του Δήμου μας, ο οποίος για μένα θεωρείται ότι είμαστε πραγματικά πάρα πολύ τυχεροί, γιατί είμαστε μια πολυπολιτισμική κοινωνία με διάφορες εκφράσεις και προσπαθούμε και ακόμα και μέσα από την αποκριά αυτές όλες οι εκφράσεις διαφορετικές να βγουν, να προβληθούν και να προβάλλουν τα χαρακτηριστικά τους. Μην ξεχνάμε ότι και οι πόντοι γιορτάζουν καρναβάλι. Ωραία, κύριε, με τα μομογέρια, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπατε, όπου όμως τα γιόρταζαν περισσότερο τα Χριστούγεννα και τότε προσπαθήσαμε να τα προβάλλουμε κάνοντας αυτή τη μεγάλη πομπή την Κυριακή που ήταν πριν τα Χριστούγεννα. Κύριε Τσότσο, στο σχεδιασμό που κάνατε όταν είχατε την ευθύνη. Πάρα πολλά ζητήματα να απαντήσω. Εντάξει, δεν μπορεί να τα απαντήσω τώρα. Και για το ιδίωμα και για τους φοιτητές. Στο σχεδιασμό που κάνατε, κύριε Τσότσο, όταν είχατε την ευθύνη για τον σχεδιασμό της πολιτικής στο κομμάτι της προβολής, το οποίο θα το αξιοποιήσατε μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από τον τουρισμό και όλα αυτά. Υπήρχε η Κοζανίτικη αποκριά, υπήρχε γενικά όλος ο πλούτος που διαθέτει η Δυτική Μακεδονία και πώς ήταν ιεραρχημένος αυτός. Γιατί όταν σας άκουσα προηγουμένως να λέτε ότι εκεί διαπιστώθηκε στην Αθήνα κάτω ότι υπάρχει ένα κενό, δεν μας ξέρουν, καταλαβαίνω ότι δημιουργήθηκαν πολλά ερωτηματικά. Εγώ πράγματι επιμένω ότι υπήρχε ένα κενό, ότι δεν μας ξέρουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξαναπήγε η Κοζάνη να δείξει τις εκδηλώσεις της στην Αθήνα. Απλά υπάρχει κάτι που ξεχνάει ο κόσμος, έρχονται νέοι άνθρωποι, αν πήγε πριν 10 χρόνια ας πούμε, μεγάλωσαν τα παιδιά, δεν θυμώνται τίποτα. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να επαναλαμβάνεται ή δυνατόν να μπορεί να γίνει κάθε χρόνο. Ήδη εγώ το ζήτησα και από τον κύριο Αγοραστό εκεί και από τους εκπρόσωπους του Δήμου, να καθιερωθεί ως θεσμός αυτή η κατάσταση για να μπορέσουμε οι περιφέρειες να δείξουμε τι διαθέτει κάθε μία. Ένα αυτό. Και δεύτερο, πάρα πολύ σημαντικό κατ' εμέ, που φέτος, τουλάχιστον εγώ ενέκρινα 3 μεταβάσεις συλλόγων με πληρωμή από την περιφέρεια των λεωφορείων να μεταβούν σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, και στη Θεσσαλονίκη πήγαν και στην Καβάλα πήγαν, να δείξουν τι πραγματικά διαθέτει Κοζάνη. Το πόσο δυνατό, δεν ξέρω αν το φαντάζεστε όλοι, και εγώ να σας πω δεν το φανταζόμουν, το πόσο δυνατό είναι το καραβάκι της Κοζάνης και ο Βανός δεν περιγράφεται. Για ανθρώπους που το βλέπουν πρώτη φορά. Γι' αυτό το είδα εγώ όταν τελείωσε η Θεσσαλία, σας λέω, και ήρθε η σειρά μας. Και επειδή εμείς δεν ανεβήκαμε πάνω στην εξέδρα για να δείξουμε τι διαθέτουμε, ο Φανός ήταν κάτω, τον ανάψαμε κάτω το Φανό και ξεκίνησε ο χορός. Μαζεύτηκε αυθόρμητα όλος ο κόσμος. Ήρθαν ξένες κοπέλες, τουρίστριες, οι οποίες πιανούν τα δίπλα μας και δεν ξέραν βέβαια να το χορεύουν, αλλά εν πάση περιπτώσει ενθουσιασμό έδινε αυτό το πράγμα. Αυτό εμείς, αν το δείξουμε σε όλη την Ελλάδα, θα έχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα προς έλευση κόσμου. Και πολύ πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπε ο κ. Μαρκόπουλος. Πράγματι έχουμε κίνδυνο, βέβαια η κυρία Φτάγα το άλλαξε λίγο και ίσως να έχει και δίκιο, δεν ξέρω, να συνεχίσουν τα νέα παιδιά. Πάρα πολύ σημαντικό. Οι μεγάλοι όσο να είναι, οι ηλικίες περνάνε, φεύγουνε. Εάν θέλουμε να έχει συνέχεια αυτό το πράγμα, είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό για την περιοχή μας. Δεν είναι μόνο για την Κοζάνη. Έχουμε πυρότητα ξενοδοχείων Κοζάνη, Καστοριά και παντού και από τα Λεμαΐδα. Δηλαδή είναι κάτι σημαντικό για την περιοχή μας. Και ο Δήμος Κοζάνης και η περιφέρεια το στηρίζουμε. Το στηρίζουμε γιατί ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Για την τουριστική προσέλευση που έχουμε στην περιοχή μας, δεν πρέπει να το σταματήσουμε. Και πρέπει το βασικότερο να έχουμε συνέχεια. Και συνέχεια, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, έχουμε μόνο εφόσον θα υπάρξουν νέα παιδιά. Ωραία. Μανώλη, για πες μου κάτι. Είπε η κυρία Φτάκα για το αγροτικό καρναβάλι. Είναι έτσι, κατηγοριοποιείται με αυτά τα χαρακτηριστικά? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να το κατηγοριοποιήσω αν είναι αγροτικό ή αν είναι δημοτικό ή οτιδήποτε άλλο. Μα οι μελετητές το λένε. Δεν το λέω εγώ σαν κυρία Φτάκα, ότι ο κύριο Μαρκόπουλο. Οι μελετητές που έχουν ασχοληθεί με την Κοζανίτικη αποκριά και έχουν ευτυχώς που υπάρχουν και ντοκουμέντα. Μα δεν αφήσετε κανένα να αφισβητήσει κανένα του μελετητέ. Δηλαδή δεν είναι κακό να αναφέρουμε. Σε όλη καλά, κυρία Φτάκα, επειδή αν μα λέγατε ότι είναι επιστημονικό καρναβάλι, έπρεπε να μην το αναφέρουμε. Μα με συγχωρείτε. Εδώ μα είπατε ότι είπαμε το κράτο του Βορείου Ήπειρου. Μα είπατε κουβέντε που δεν τι έχουμε χρησιμοποιήσει. Σεβαστήκαμε αυτό που είπατε προηγουμένως για τη Μακεδονία, το περάσαμε στον Τούκο, αλλά μας προκαλείτε μάλλον δηλαδή, για να το παραφέρουμε. Έχετε Φτάκα, πρόβλημα, κύριε Φτάκα. Σας άρεσε που ήρθαν τα συγκροτήματα αυτά και μετά βγήκαν έξω να μαζέψουν λεφτά? Αυτοί να μαζέψουν λεφτά. Ναι. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Τα είδα στα μάτια μου μπροστά. Τι είναι αυτά που λέτε? Τα είδα εγώ, γι' αυτό σας τα αναφέρω.
Τα είδα εγώ. Θέλετε να διαφοροποιηθείτε, κάντε ένα βαλκανικό φεστιβάλ και λοιπόν, καλέστε τους. Καταρχήν, μιλάμε για Κοζανίτη και Αποκριά, κύριε Φτάκα. Μιλάμε για Κοζανίτη και Αποκριά. Λέτε, είπατε κι εσείς ότι άλλο. Δυνατότητα... Μισό λεπτό να μιλήσω. Μισό λεπτό. Είπατε 31 χρόνια και εγώ από τα 2 χρόνια δίνομαι καμπόις και βγαίνω έξω. Άλλο καμπόις και άλλο λοιπόν, να συμμετέχει στο φανό. Ναι, γιατί 2 χρονών συμμετείχατε εσείς στο φανό, κουβαλούσατε το δαδί, τι κάνατε. Είναι τα βιώματα. Τέτοια συμμετοχή έχω κι εγώ. Τα βιώματα, αγαπητέ Μαρκό. Είναι τα βιώματα, όλοι, γιατί όλοι, εγώ πού ήμουν, όλοι, στο φεγγάρι, εδώ ήμουν κι εγώ. Ναι, άλλο καμπόις σας είπα και άλλο να συμμετέχει σε ένα κοιτάξτε, φανό. Κυρία Φτάκα, η Κοζανίτη και Αποκριά ενώνει. Έξω ακούω πολλά παράπονα για εσάς. Από τον κόσμο, όχι από μένα. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν συνεργαστήκαμε και δεν ξέρω, τι μπορείτε από να κάνετε ή όχι. Δεν συνεργαστήκαμε οι δυο μας. Δεν υπάρχει θέμα. Για ποιο λόγο να. Εγώ κοιτάξτε, δεν έχω για να μπορέσω να, να σας προσάψω κάτι. Από ό,τι ακούω. Η όποια παρεξήγηση κακώς έγινε, αλλά να ξέρετε κάτι. Δεν το είπαμε για να προκαλέσουμε ή να σας προκαλέσουμε αρνητικά. Εγώ δεν έχω κάτι προσωπικό. Είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος πολλές φορές έβγαζε κραυγή αγωνίας από άλλο τηλεοπτική στέγη και δει στη Φλόρινα. Επειδή εκεί είναι το ακριτικό κομμάτι, να ντυθεί ένα τρένο των φίλων τρένου στη Φλόρινα και να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι, μια μεγάλη διαδρομή, η οποία θα έχει ντύσει με ό,τι καλύτερο και πιο πλούσιμο διαθέτει η ευρύτερη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Για να δείξει τις ομορφιές μας, να τις βγάλει έξω από τα στενά γεωγραφικά μας όρια, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με εξωστρέφεια έτσι όπως την ορίζουν οι τεχνοκράτες, που εγώ διαφωνώ και με αυτή την ορολογία. Ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους που πίστευε μέχρι και σήμερα. Αυτό ήθελα να βγάλω από εσάς, δηλαδή να με την καλή ένα κύριε Φτάκα. Παπαδόπουλε. Άλλο μισό λεπτό. Αν θέλετε να συνεχίσω. Όταν στα πρέσπια που είναι διακρατική πολιτιστική παρέμβαση λειτουργούμε, ας πούμε, με προγράμματα ευρωπαϊκά. Το ξέρετε ότι, κοιτάξτε να δείτε, το να βγάλεις ένα ανθρωπισμό, το να βγάλεις ένα σεβασμό. Και ένα διεθνισμό, μισό λεπτό. Είπα κάτι από αυτά, γιατί θέλετε να πω και καλά να με χρεώνετε ότι σας έχω προσάψει ότι δεν σέβεστε κάτι άλλο. Το να βγάλεις ένα διεθνισμό, το να βγάλεις μια αλληλεγγύη, έναν ανθρωπισμό, δεν είναι κακό. Απέναντίας είναι θετικό. Αλλά το να τιμάς κάποια πράγματα τα οποία τα έχεις, τα βιώνεις διαχρονικά και είναι πρόβλημά σου και σε μεγάλο βαθμό και εθνικό σου, νομίζω δεν είναι και. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Εγώ τα βλέπω πολύ καλά τα βλέπω. Εσείς δεν τα βλέπετε καλά μάλλον. Αυτοί οι φραγμοί που υπήρχαν στο παρελθόν έχουν πλέον έχουν δεν υπάρχουν. Βεβαίως και σας επαναλαμβάνω, παράδειγμα αποτελούν τα πρέσπια, η κίνηση πολιτικής προστασίας, η μετακίνηση του ίδιου του επιμελητηρίου της Φλόρινας στη γειτονική χώρα και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν είμαστε, ας το πούμε έτσι, ο πεντηκοστός που απλώνουμε ένα χέρι συνεργασίας και νομίζω ότι ο πολιτισμός ακριβώς είναι η καλύτερη γέφυρα επικοινωνίας και επαφής με τους γειτόνους. Γιατί αλλιώς θα παραμείνει λόγια κενά στον αέρα. Στην πράξη αποδεικνύονται πόσο θέλεις να συνεργαστείς με τους γείτονες και φυσικά αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνω και πάλι, δείχνει και τις κοινές μας ρίζες. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτά τα πράγματα. Εσείς έχετε πλουτίσει το περιβάλλον των εκδηλώσεων, των απαγκριάτων εκδηλώσεων του Ιδρύματος. Εμείς συνεχίζουμε παραδοσιακά με τον παραδοσιακό τρόπο. Ναι. Λοιπόν, στο κάθε χωριό βγαίνετε ξεχωριστά, αλλά. Που λέμε στα Σέρβια, στο Βελβεντό και στο Πλατεοδόρμα και στο Λεβεδερό γίνονται περισσότερες εκδηλώσεις από ό,τι γίνονται στα άλλα τα χωριά. Αλλά και τα άλλα τα χωριά όλα τα βοηθάει ο Δήμος πάλι μέσω της κοινοφελούς επιχείρησης, όχι υλικοτεχνικά και κάποια ποτά εκεί. Μάλλον κρασί περισσότερο. Κρατήσατε το τοπικό. Τα τοπικά χαρακτηριστικά. Τα τοπικά χαρακτηριστικά. Δεν απλώθηκατε. Και ο Βελβεντός έχει τα δικά του ιδιώματα. Το Πλατανόρμα τα δικά του. Τα Σέρβε τα δικά του. Το Λιβαδερό τα δικά του. Το Τρανόβαλτο. Ωραία. Όλες τις μέρες πάρτε να περάσετε καλά στα Σέρβια. Μπορεί να πάτε από το χωριό σε χωριό κάθε βράδυ ξεχωριστά να περάσετε καλά. Έχουμε προτεραιότητα την Κοζάνη, γιατί η Κοζάνη είναι αυτή που εντάξει, προκαλεί. Εντάξει, έχουμε προτεραιότητα, αλλά και εμείς και η καλά προτεραιότητα να πούμε. Είσαι κακή ήρεμα. Έχουμε προτεραιότητα. Είσαι κακή ήρεμα. Κύριε Τσότσο, σαν περιφερειακός μπορείτε να πάτε. Ναι, ήρθε η ώρα και εξωστρέφεια. Εμείς κύριε Παπαδόπουλο στηρίζουμε το καρναβάλι μας. Δεν θέλουμε να φύγει η νεολαία αυτές τις μέρες να μείνει εκεί πέρα. Για πολλούς λόγους. Κύριε Πέτρου, σαφώς και ο πολιτισμός είναι αυτό ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό που ενώνει. Ο πολιτισμός ενώνει. Φανταστείτε όμως, έτσι, τι θα συνέβαινε αν ερχόταν κάτι που είναι ξένο προς τα Γρεβενά και το είχατε ταυτοποιήσει στις εκδηλώσεις. Κάτι τέτοιο είχε γίνει όταν τα ανακαταστάρια ήταν στο αποκορύφωμα τότε που με τα συγκροτήματα που φέρατε από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες φάνηκαν και κουβέντες. Στο όνομα της πολιτισμικότητας και της κρυβόνται πολλά. Κάποια πράγματα
Δεν μπορούμε, αλλά δεν πρέπει να τα παρεξηγούμε έτσι. Μα είναι σαν να μου λέτε ότι θα φέρουμε ένα τουρκικό συγκρότημα σε ένα καρναβάλι ποδιακού χαρακτήρα. Πλάκα εγώ, εγώ πιστεύω το εξής, ότι το καρναβάλι είναι έτσι περισσότερο μια ελληνική γιορτή. Έτσι, που όπως είπαμε όλοι και συμφωνούμε, ανάγεται στους αρχαίους ελληνικούς χρόνους. Αυτό είναι το βασικό συστατικό. Από εκεί πέρα ο εμπλουτισμός, κάποτε στα Ελλάδα φέρναμε τους Γάλλους. Φέρναμε συγκροτήματα από τα Σκόπια. Φέρναν συγκροτήματα από τη Βόρεια Ήπειρο. Φέρναν συγκροτήματα από τη Βουλγαρία. Όταν γινόταν τα ανεκατοσάρια. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αφομοίωσαν οι κρυβενότητε, α πούμε. Όχι, δεν μπαίνει σαν αίσθηση ότι δεν πρέπει να έρθουν. Αυτά τα ακούσουν. Να έρθουν, δεν το λέω εγώ. Αλλά πρώτα να υπάρχει και ένα σεβασμό. Δηλαδή, πρώτα κοιτά να καλύψει και κενά τα οποία η ιστορία, έτσι οι πολιτικέ εξελίξει, σου έχουν δημιουργήσει και κάποια προβλήματα. Γιατί δεν είναι όλα αφηρημένα. Όλα έχουν μια σύνδεση μεταξύ του. Και πρέπει να λειτουργήσει. Αυτό συμφωνώ ότι πρέπει να δώσουμε την πραγματική διάσταση και να δώσουμε την τοπική και την, αν θέλετε, την παραδοσιακή διάσταση πρωτίστως πάνω στο καρναβάλι. Και εμείς τα Γρεβενά, σε αυτό το θέμα, ας πούμε, προσπαθούμε πάντα, βέβαια και εντάξει, Κοζάνη είναι και ένα κέντρο, το κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Σίγουρα θα έχει περισσότερα κρούσματα, θα έχει περισσότερους επισκέπτες, θα έχει επισκέπτες και από τα γειτονικά κράτη. Δύσκολα θα έρθει κάποιος, ας πούμε, στα Γρεβενά. Αλλά εμείς προβάλλουμε πάρα πολύ, ας πούμε, το Μανιτάρι, έτσι, που είναι ένα χαρακτηριστικό της περιοχής. Μέσα εκεί τώρα, μέσα σε αυτή την εκδήλωση, θα μπορούσε να χωρέσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε συγκρότημα. Δηλαδή να δημιουργήσει, ας πούμε, την αίσθηση της επιρροής από τις γύρω περιοχές. Αλλά δεν νομίζω, δηλαδή, ότι να είμαστε ούτε αρνητικοί, αλλά ούτε και να το αναγάγουμε αυτό σαν πρώτο στο θέμα. Κύριε Θοδωρίδη, επειδή ο πολιτισμός ενώνει, αυτό είναι σίγουρο, εσείς στο σχεδιασμό που κάνουν οι σύλλογοί σας, έχετε σαφώς συμμετέχετε σε αυτήν την διαδικασία, τον εμπλουτίζετε, τον ενδυναμώνετε και όλα αυτά τα πράγματα. Έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχουν κενά ποτέ και πώς τα καλύψετε αυτά? Οτιδήποτε είναι. Γιατί δεν είναι το καρναβάλι πολιτισμός μόνο, είναι γενικά όλη η ταυτότητα η πολιτισμική που μας συνοδεύει διαχρονικά. Το τρίμηνο είναι εορταστικό, δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι. Αλλά ό,τι είναι προϊόν ανθρώπινης δραστηριότητας, πάντα δέχεται οποιαδήποτε κριτική. Είτε εκ των υστέρων, είτε από μέσα, είτε απ' έξω. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι, και είπε ο κ. Μαρκόπουλος, ότι πώς διατηρούμε την πολιτιστική κληρονομιά. Τη διατηρούμε μόνο ενθαρρύνοντας να δημιουργούν οι σύλλογοι και εμείς να συμμετέχουμε. Ούτε να υποδεικνύουμε, ούτε να καπελώνουμε ως Δήμοι. Να ενθαρρύνουμε τους συλλόγους, να ενσωματώνουμε στις δράσεις τους την τοπική κοινωνία, μέλη της τοπικής κοινωνίας, τα ίδια τους τα παιδιά, τα ίδια μας τα παιδιά. Γιατί αν δεν συμμετέχουν τα ίδια μας τα παιδιά και κάνουμε κάτι το οποίο είναι διοργανωμένο και έρχεται απ' έξω έτοιμο, θα συμμετέχουν επιφανειακά κάποιοι, θα φαίνονται, θα κάνουμε κάτι επιτυχημένο εικονικά, αλλά δεν θα συμμετέχει η νεολαία. Και έτσι αύριο, μέσω του βιώματος, δεν μεταδίδουμε τίποτα. Πολιτιστικά. Άρα, συμμετέχοντας όμως τα παιδιά μας, βάζουμε τη βάση για να συμμετέχουν και αύριο. Είναι δικό τους βιώμα. Δεν μπορώ εγώ να λέω στο γιο μου, α, τι ωραίο το καραβάλι στο ξινό. Α, δεν πέκει, αν δεν πάει. Τι ωραία είναι το έθιμο του Χαρταϊτού στο Αμύντιο. Που θα σας διακόψω, αλλά είναι αυτό που λέμε, θα έχω πει το γνήσιο του σπόρο ή υβρίδιο. Όταν είναι από την τοπική κοινωνία είναι το γνήσιο. Όταν το επιβάλλουμε απ' έξω είναι υβρίδιο. Και ξέρετε κάτι, να πω κάτι σε αυτό. Ότι ενθαρρύνοντας τις τοπικές κοινωνίες, αυτό που είπατε, ο πυρήνας είναι εδώ, στην Κοζάνη. Εμείς έχουμε όμως στο μέγεθος του Δήμου μας, λέμε ότι οι επισκέπτες που έρχονται στην Δυτική Μακεδονία έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο ξινό και την καθαρά Δευτέρα έχουμε τις εστίες, θα τις πω τώρα, Αμύντιο, Άγιο Παντελήμωνα, Βαρικό, Λέχοβο, Πελαργό και στη Λεβαία, ώστε στο πέρασμά τους θα μπορούν να συμμετέχουν στο πέταγμα του Χαρταϊτού και στα αυτό που λέμε κούρεμα. Όμως αυτό είναι και πρωτίστως για τους ηδημότες μας. Και ξέρετε κάτι, όταν μια τοπική κοινωνία κάνει κάτι το οποίο το απολαμβάνει η ίδια, σύντομα θα φέρει κι άλλους. Εγώ θεωρώ ότι, και δεν κάνω το στη διένεξη, στη διένεξη, σε αυτό που προβάλαμε μέσω αυτού που υπόθηκε, ότι η Κοζάνη, δεν ξέρω για τώρα, το παραδοσιακά, έχει ένα μέγεθος, έρχονται φίλοι, γνωστοί μου λένε θα έρθουμε, και όσοι, και γι' αυτό λέω ότι δεν είμαστε ανταγωνιστικά προϊόντα. Η Κοζάνη προσφέρει κάτι συγκεκριμένο και εμείς ως Δήμος Αμυνταίου έχουμε
συγκεκριμένες δράσεις και κερδίζουμε το δικό μας χώρο. Απευθυνόμαστε σε συγκεκριμένους επισκέπτες Ελλαδίτες, οι οποίοι δεν θέλουν κάτι τόσο φαντασμαγορικό, θέλουν κάτι πιο απλό και μπορούν να περάσουν καλά σε εμάς. Το είδαν το ένα να κουράστηκαν και να και αυτό. Αλλά είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο ο κύριος Τσότος βέβαια θα πρέπει από ο κύριος Τσότος να το έχει καλλιεργήσει για να το έχει δουλέψει αυτό. Ότι με αφορμή την Κοζανίτη και η Αποκρέα και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, θα έπρεπε να ανοίξουμε μια κουβέντα, μια συζήτηση για το πώς θέλουμε τον τουρίστα, ποια θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά αυτών που θα επισκεφτεί τον τόπο, τη Δυτική Μακεδονία και το πώς θα το συνδέσουμε να μην μείνει μόνο στην Κοζάνη, να δει το δρόμο της Κοζανίτη και της Αποκρέας, να πάει στα γειτονικά Γρεβενά, στην Καστοριά ή στη Φλόρνα, να του πουλήσουμε βασικά αυτό που έχουμε, τον πλούτο. Το τουριστικό προϊόν, το πακέτο. Εγώ νομίζω ότι το Κοζανίτη που καναβάλει είναι απάσμα. Που χρειάζεται και την Καστοριά και τα Γρεβενά και τη Φλόρνα. Γιατί το λέω αυτό. Δεν μπορεί, παραδείγματο χάρη, σε μια ισορροή πολλών τουριστών να καλύψει η Κοζάνη σε κρεβάτια, παραδείγματο χάρη, πολλού τουρίστε. Άρα σωστά. Χρειαζόμαστε να πάμε σε διαδικασία. Να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ πέρα. Σύντομη για να πάω σε διαδικασία. Λοιπόν, για να ξέρω ανθρώπου που έρχονται καθημερινά και ειδικά την Κυριακή, που είναι και η κορύφωση του εθήμου μας εδώ στην Κοζάνη, την Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς, που έρχονται από Μέτσοβο, που έρχονται από Καστοριά, που έρχονται από Γιάννηνα, ειδικά η Εγνατία έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα στο θέμα των αποστάσεων. Και ακριβώς εκείνη την ημέρα, ειδικά οι τουρίστες και οι επισκέπτες που μας έρχονται την Κυριακή, εστιάζουν στην ίδια την πόλη που έχει την παρέλαση, που έχει τους φανούς. Μα δεν διαφωνώ και πέρα το τριήμερο, όσοι έρθουν για τριήμερο, είναι σίγουρο ότι θα κάνουν μικρές αποδράσεις είτε στα Σέρβια, στο Βελβεντό, είτε στη μεριά του Αγίου Παντελήμωνα, είτε στην Καστοριά. Αυτό λέω. Αυτό είπα στον κύριο Τζάν, έχει κάτι το οργανωμένο. Υπάρχει μια στρατηγική να σχεδιάσει. Δεν είναι μπαλάκια του τέννις να τους στέλνουν εμείς όπου θέλουν. Αυτοί επιλέγουν και μάλιστα η Δυτική Μακεδονία είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει χίλια δυο πολύ άρνηση βλέπω, κύριε Αφτάκα. Γιατί θέλετε να λειτουργείτε με προδιαθετημένη αρνητικά, ενώ δεν έχουμε πει κάτι τέτοιο. Ήρθα με πολύ καλή ενέργεια. Ναι, αλλά ξαφνικά μας βάζει ζητήματα τα οποία εμείς δεν τα αναφέρουμε καν. Αφήστε το να πάμε σε διαφημίσεις και να επανέλθουμε αμέσως μετά να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τούζο να δούμε υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός. Διαφημίσεις και πάλι μαζί. Και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, επαναφερόμαστε, περάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής μας κουβέντας, συζήτησης που αφορά την Αποκριά, το Κοζανίτικο Καρναβάλι και όχι μόνο. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Τσότσο. Είχατε σχεδιάσει πώς θα μπορέσετε να κρατήσετε περισσότερο τον επισκέπτη στη Δυτική Μακεδονία και να μην μείνει μόνο στην Κοζάνη και να πάει και στους διπλανούς νομούς. Με αφορμή και το Καρναβάλι, έτσι. Αυτό εδώ είναι ένα σχεδιασμό που έγινε για τον πολυθεματικό τουρισμό και τον εναλλακτικό τουρισμό, γιατί είμαστε μια περιοχή που θεωρεί απαραίτητη αυτή την ενέργεια. Δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ένα θέμα. Αλλά ειδικά στο καρναβάλι της Κοζάνης, αυτό πρέπει να το χωνέψουμε όλοι μας. Δεν μπορείς να συνδυάσεις πολύ περισσότερα πράγματα. Όσοι έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος, έρχονται για το καρναβάλι της Κοζάνης. Και φεύγουν σε άλλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας μόνο για να κοιμηθούν. Ή για να φάνε, αν θέλουν κάπου αλλού να ξεφύγουν έξω από την Κοζάνη. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στο Σέρβια ή στο Αμίδο ή στα Γρεβενά. Κοιτάξτε, μόνο για την Κοζάνη θα έρθει. Θα έρθει γιατί γνωρίζει το καρναβάλι της Κοζάνης πόσο δυνατό είναι. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ξέρω πολύ καλά το Αμίδο. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να το υποβαθμίσω ούτε να το κατηγορήσω. Από την Ορδαία είμαι και ξέρω τι αντιμετωπίζουμε και το Αμίντιο και η Ορδαία και η Φλόρινα λόγω της σύγκρουσης που υπάρχει με την Εκκλησία και σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να έρθουμε σε αυτή τη σύγκρουση αντιμέτωπη με την Εκκλησία. Έχει αυτή την άποψη, όπως είπε ο κ. Θοδωρίδης προηγουμένως πολύ σωστά, σεβόμαστε την άποψη της Εκκλησίας. Στην Κοζάνη δεν ίσχυσε κάτι τέτοιο και είναι καλύτερο που δεν ίσχυσε, γιατί μπόρεσε να σταθεί το καρναβάλι της Κοζάνης σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μην ξεχνάτε ότι το καρναβάλι της Κοζάνης είναι, η φανή δηλαδή της Κοζάνης, είναι ένας βασικός, ίσως ο βασικότερος μοχλός τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής μας.
Και γι' αυτό χρειάζεται όλοι να το στηρίξουμε. Όλοι να είμαστε δίπλα του. Δεν μπορώ εγώ να αμφισβητήσω τη μεγάλη προσφορά του κυρίου Μαρκόπουλου. Πολλά χρόνια, 31 χρόνια. Τώρα ήταν λίγο υπερβολή της κυρίας Τάκας από 2 χρόνια. 2 χρόνια τι μπορεί να κάνει και 5 και 10 χρόνια. Μιλάμε για βιώματα, κύριε Τσότσο. Τα βιώματα εντάξει. Όλοι έχουν. Αλλά ακούστε με λίγο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ερχόμαστε σε αντίθεση μεταξύ μας. Έχουμε ένα στόχο όλοι μας, να ενισχύσουμε την περιοχή μας. Εμείς σαν περιφέρεια αυτό προσπαθούμε. Να στηρίξουμε την περιοχή μας. Έχουμε και άλλες σκέψεις. Ας πούμε, έχω 2 σκέψεις στο μυαλό μου, τις οποίες θα υλοποιήσουμε αργότερα. Τουριστικά. Δεν έχουν σχέση με το καρναβάλι. Δεν διεκδικεί κανένας το αλάθητο, δεν είμαστε πάπες, ναι, ούτε πρόκειται να γίνουμε πάπας. Ούτε και εγώ. Αλλά προσέξτε να δείτε, ο κάθε ένας αγαπάει τον τόπο του, βγάζει την αγωνία του και οφείλουμε να τη σεβαστούμε. Κυρία Φτάκα, επιτρέψτε μου να σας ζητήσω και να δεσμευτείτε. Αμέσως μετά, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Μετά πάτε στην κυρία Φτάκα, ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για τους αν θα μπορούσαν να μπουν ποντιακοί χωροί στο καραβάλι της Κοζάνης. Οι ποντιακοί χωροί γνωρίζουμε όλοι ότι είναι αξιολογότατοι, ότι τους αγκαλιάζει ο κόσμος και τους αγαπάει πάρα πολύ, ειδικά τη ΣΕΡΑ που αναφέρατε, αλλά και τους μομόγυρους που όταν ήμουν αντινομάρης το 2009, έστειλα 2 χωριά της Εορδέας, το Καριοχώρι και την Εδωστόπετρα, στην Αθήνα. Και εκεί να δείτε τι έγινε όταν τελείωσαν το χορό οι μομόγεροι, να φωνάζουν από κάτω οι Αθηναίοι κι άλλο κι άλλο και να μην σταματάνε. Να ζητάνε συνέχεια να συνεχιστεί ο χορός. Πραγματικά για μένα ήταν έκπληξη. Θεωρώ όμως, δεν ξέρω αν είναι λαθασμένη η άποψή μου, αλλά είναι άποψή μου, ότι δεν μπορούμε να τα συμβιβάσουμε αυτά τα δύο. 2 παράλληλες εκδηλώσεις ή 2 εκδηλώσεις διαφορετικές. Και η μία αξιόλογη και οι άλλοι αξιόλογοι, νομίζω ότι αν ενωθούν θα χάσουν την ταυτότητά τους. Δηλαδή το καρναβάλι της Κοζάνης, η φανή της Κοζάνης δεν πρέπει να χάσουν τη δική τους ταυτότητα. Είναι μία ταυτότητα που διαθέτουν πάρα πολύ ισχυρή, που γίνεται πόλος έλξης πολλών πολιτών από την Ελλάδα. Ωραία. Κυρία Φτάκα, εγώ θέλω να δεσμευτείτε έτσι δημόσια στον αέρα, ότι αμέσως μετά το τέλος της Κοζανίδικης αποκριάς να μας δημοσιοποιήσετε τα στοιχεία, κάνοντας ένα απολογισμό δικό σας πρώτα, τι δαπανήθηκε εν είδη ενίσχυσης οικονομικά στους φανούς, οι οποίοι έχουν και το κύριο βάρος των εκδηλώσεων, τι κόσμο είχαμε, ποιος αριθμός των πολιτών που επισκέφθηκε από τη χώρα και έξω από τη χώρα την Κοζάνη, μέσα από τα καταλήμματα τα οποία κρατηθήκαν, θα έχετε μια εικόνα γιατί θα την βρείτε, σας ενδιαφέρει, να δούμε το οικονομικό μέγεθος και τη δυναμική η οποία αποπνέει μέσα από την Κοζανίδη και από κρέα. Και μετά να έρθουμε να κουβεντιάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, έξω και πέρα από αυτά, και να δούμε πώς μπορεί να καλυτερέψουν κάποια πράγματα, να διορθωθούν, αν χρειάζεται να διορθωθούν ή όχι. Αυτή τη δέσμευση θα μας τη δώσετε, ότι θα έχουμε μια τέτοια εικόνα. Κύριε Παπαδόπουλε, να σας πω κάτι. Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που η νέα δημοτική αρχή στην ιστορία έβγαλε επίσημο απολογισμό της αποκριάς. Αν θυμάστε πολύ καλά, μια εβδομάδα μετά το τέλος των εκδηλώσεων, δημοσιεύσαμε τον πλήρη απολογισμό, που ήταν γύρω στα 150.000 ευρώ. Φέτος φυσικά θα είναι χαμηλότερος, γιατί κάποιες αλλαγές. Αυτά έξοδα έγιναν... που κάνατε εσείς, έτσι, σαν Δήμος. Σαν Δήμος φυσικά. Ναι, αυτό είναι άλλο. Ρωτάω τώρα στοιχεία οικονομικά. Τα στοιχεία τα οικονομικά που αφορούν γενικότερα την κίνηση στην οικονομική, γιατί όπως είπατε, η Κοζανίδικη αποκριά δεν είναι απλά ένα πολιτιστικό γεγονός που κρατάει 12 μέρες. Δεν μπορώ εγώ να έχω αυτή την εικόνα. Εγώ εκείνο που ξέρω αυτή τη στιγμή και μπορώ να το καταθέσω, ότι υπάρχει υπερπληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης για το τριήμερο που συνήθως έρχονται οι τουρίστες το τελευταίο τριήμερο της αποκριάς. Είχαμε επίσης πολύ καλή προσέλευση και το τριήμερο της μικρής αποκριάς, μάλλον το διήμερο Σαββατοκύριακο. Και εκείνο επίσης που γνωρίζω είναι ότι όσοι πλέον δεν βρίσκουν καταλήμματα στην Κοζάνη, όπως πολύ καλά είπατε, γιατί δεν υπάρχει τέτοια υποδομή μέσα στην πόλη και στο Δήμο γενικότερα, πλέον απευθύνονται είτε στην Καστοριά, είτε στην Εορδέα, είτε γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή για να βρουν κατάλημα. Αν βοηθήσει ο καιρός, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, η πόλη θα βουλιάξει. Αν βοηθήσει ο καιρός. Αλλά ο καιρός, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τις δυνάμεις μας. Και να ευχηθούμε όλοι, ενώ συνήθως χορεύουν οι Ιρνηδιάνοι για να έρθει η βροχή, εμείς να χορέψουμε να σταματήσει η βροχή. Ναι, για να κάνουμε ταμείο. Λοιπόν, θα με επιτρέψετε επίσης να πω κάτι το οποίο το κρατώ από ώρα, αλλά δυστυχώς λόγω του χρόνου που μας δίνετε δεν είχα τη δυνατότητα. Το Περνίκ της Βουλγαρίας, το οποίο φέραμε εδώ πέρα, ανήκει στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα αν μετράει σε κάποιους.
Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ακριβώς έθιμα που είναι πάρα πολύ δυνατά και τα οποία ανήκουν σε μια μεγαλύτερη ζώνη. Που ανήκουν και ο στόχος ακριβώς και των δικών μας φανών είναι να φτάσουμε να ενταχθούμε σε αυτό που σήμερα λέγεται παγκόσμια πολιτιστική άειλη κληρονομιά της UNESCO. Δεν το αφήνω όπως ο κανένας αυτό. Μιλάμε για Κοζανίτη και από Κρυά. Μιλάμε για Κοζανίτη. Δεν μιλάμε για βαλκανικό φεστιβάλ. Να σας κάνω μια φράση. Δεν μιλάμε για βαλκανικό φεστιβάλ. Μιλάμε για Κοζανίτη και από Κρυά. Ναι, αγαπητέ Μαρκόπουλε, μιλάμε για Κοζανίτη και από Κρυά. Και μιλάμε για σούρδους, όπως πολύ σωστά λέτε. Μιλάμε για φανούς. Και θα επαναλάβω τα λόγια του κυρίου Θεοδωρίδη. Κυρία Στάκα, μπορείτε να λέτε και κύριε Μαρκόπουλε. Λοιπόν, μισό λεπτό, να σας κάνω μια πρόταση. Να τελειώσω λίγο. Ναι, να σας κάνω μια πρόταση. Το λιγάκι, να μου επιτρέπετε. Γιατί είναι πολύ υποκειμητικό όταν μιλάτε έτσι στον άλλον. Λοιπόν, να το πω. Είναι υποκειμητικό. Να πω, κύριε Μαρκόπουλε. Λοιπόν, εγώ επίσης να πω και κάτι ακόμα που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλήσατε προηγουμένως για το τοπικό ιδίωμα. Το τοπικό ιδίωμα έχει την τιμητική του αυτές τις μέρες. Και εκτός αλλά από... σβήνει και τι κάνουμε γι' αυτό. Δεν σβήνει καθόλου. Σβήνει. Θα μου το επιτρέψετε. Βγαίνετε έξω να μιλήσετε Κοζανίτικα στην νεολαία. Σε νεολαίους Κοζανίτες. Μα συγγνώμη, ένα ιδίωμα δεν μπορεί να είναι κλειστό. Δηλαδή να είμαστε μια κλειστή κοινωνία, να μην δεχόμαστε περίοδο που μα αυτό λέμε, να το μεταδώσουμε λέμε. Αυτό για να μεταδοθεί θα πρέπει να γίνει ειδικό μάθημα στα σχολεία, πράγμα που δεν έχει γίνει. Δεν είναι όμως ζήτημα του Δήμου καθαρά και μόνο. Είναι θέμα γενικότερη παιδεία. Γενικά μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για το Δήμο. Επιπλέον, εγώ έχω διαπιστώσει ότι η νέα γενιά που έχει αναλάβει τα ηνία και τα σκύπτρα των φανών και αυτό το πράγμα περίτρα να φαίνεται μόλις κάνει κάποιος επίσκεψη κάθε βράδυ σε διαφορετικό φανό, ποιοι τραγουδάνε από τους νεαρούς και πόσοι συμμετέχουν και πόσοι γνωρίζουν πολύ καλά τα τραγούδια με τον τρόπο και να εκφράζονται που είναι ακριβώς το τοπικό ιδίωμα, θα καταλάβουμε ότι αυτό περνάει. Περνάει ακριβώς βιωματικά. Από τη μια γενιά στην άλλη, ο Φανός ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Πώς να το κάνουμε, ένα να μεγάλο σχολείο. Σταματήστε τις χρηματοδοτήσεις. Το σχολείο βοηθούσε. Σταματήστε τις χρηματοδοτήσεις και από τους 14 Φανούς θα μείνουν οι 5. Θα έρθετε να μου το πείτε μετά. Όχι μόνο στο τοπικό ιδίωμα μέσω των τραγουδιών των Φανών, αλλά και μέσω όλη αυτή τη διαδικασία, ακόμη και για το θέμα τη σεξουαλικότητα, για το θέμα των υπονοούμενων που λέγονταν και όλα αυτά, τα παιδιά διδάσκονταν μέσα από το Φανό. Κοιτάξτε, είναι γι' αυτό και αγκαλιάζεται ο Φανός. Και κυρία Καμανούλη, και εσύ είναι σίγουρο ότι έχετε ο καθένας τη δική του διαδρομή, τη δική του συνεισφορά, τη δική του προσφορά. Σαφώς και έχετε και το δικό σας ταπεραμέντο. Βλέπω ότι αυτό συγκρούεται. Όχι, είναι πολύ φυσιολογικό. Να πω κάτι. Εδώ βγάζετε καθαρά συγκρουσιακά χαρακτηριστικά. Είναι ο κύριος Μαρκόπουλος έχει ξεκινήσει τις παραστάσεις που ενδυναμώνουν την Κοζανίτικη από Κρυά, στηρίζουν το Κοζανίτικο ιδίωμα και ξαφνικά εσύ δεν δέχεστε ότι αυτό κινδυνεύει. Γιατί είπα ότι το ιδίωμα είναι στις δόξεις του. Γιατί εκτός από το θεατρικό του κυρίου Μαρκόπουλου έχουμε το θεατρικό των Κασπαρτίδων, έχουμε το θεατρικό του κυρίου Παφίλη και αυτό γίνεται σταθερά εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, αυτό δεν σώνει όμως την κατάσταση, δεν σώνει τη γλώσσα έτσι. Είπαμε ότι στις δόξεις του είναι το ιδίωμα κατά την περίοδο της αποκριάς, δεν μπορεί να είναι καθημερινά. Μόνο στα σπίτια που μιλάνε το Κοζανίτικα. Που είναι και οι δύο οι γονείς. Ο κ. Μαρκόπουλος αυτό είπε, νομίζω δεν είπε κάτι διαφορετικό. Αυτό το πράγμα όμως το βλέπουμε να απογειώνεται την περίοδο της αποκριάς. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο. Δεν μου λέτε επειδή και σας άσκησα. Έχουμε και στην κεντρική πλατεία θεατρικά σκέψη. Ναι, επειδή σας άσκησα. Σας είχα ασκήσει μια κριτική και με άρθρο μου, ας πούμε, παρέμβαση όσο αφορά την επιλογή σας για το κομμάτι των δύο συγκροτημάτων από τη Ρουμανία και από τα Σκόπια. Γιατί δεν προτιμήσατε να καλέσετε ένα κομμάτι, έτσι, ένα συγκρότημα από τη Βόρεια Ήπειρο που είναι και καθαρά ελληνικό. Και πριν αυτό, να μην ανακυκλωθούμε. Εκείνο που μπορώ να σας απαντήσω. Γιατί δεν, μπορείτε να μας πείτε γιατί δεν καλέσατε ένα, γιατί δεν συνάδει, δεν θέλω να πω τώρα σε αυτά τα ζητήματα. Εκείνο που θα ήθελα να πω. Μα με μεγάλη ευκολία μας κατηγορήσατε ότι μιλήσαμε για κράτος, κυρία Φτάκα. Δεν θα απαντήσετε γι' αυτό. Δεν θα επανέλθω σε θέματα τα οποία έχω μιλήσει. Αν δεν θέλετε να απαντήσετε, έτσι. Κατά άλλα, είναι η απελευθερωτική διάσταση τη Κοζανίτικη αποκριά. Να σας πω κάτι φυσικά και υπάρχει. Ο πολιτισμός ενώνει, μπράβο. Φυσικά και υπάρχει, εγώ να επαναλάβω και να πω το εξής. Φορούσαν μάσκες το αγροτικό καρναβάλι. Γιατί με τις μάσκες έδιωχναν, εξόρκιζαν τα κακά πνεύματα. Δεν απαντάτε. Και το θέμα των μασκών ήταν και στα ρογκατσάρια της Κοζάνης, ήταν και στα ρογκάτσια που μας ήρθαν προχθές από το μακρυχώρι Ιβερίας, ήταν και στις μπούλες, ήταν και στα ρογκατσάρια της παλιότερης Κοζάνης. Αυτές είναι ταυτότητες περιοχών. Κύριε και Θεοδωρίδη, στα ομοειδή καρναβάλια που μας ήρθαν από τα Βαλκάνια. Αυτές οι ταυτότητες δεν γεννήθηκαν από το Κοζανητικό καρναβάλι, έχουν δική τους προσωπικότητα. Κύριε Θεοδωρίδη, αυτό που κρατώ είναι ότι εσείς πραγματικά δίνετε ρόλο, δίνετε πρωταγωνισμό στους συλλόγους. Αυτό θα συνεχιστεί από ό,τι καταλαβαίνω. Έχετε στο σχεδιασμό σας κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε και πρέπει να υποθεί σήμερα. Αυτό που θέλω είναι ότι η τοπική κοινωνία του Δήμου μας, με πρωταγωνιστές την ίδια την τοπική κοινωνία, καλεί τους ειδημότες μας καταρχήν και τους επισκέπτες που θα έρθουν στην περιφέρειά μας
να δουν το μεράκι που βάζει ο κάτι, η τοπική κοινωνία του Ξηρού Νερού, του Λεχόβου, του Αγίου, του Αμιντέου, να γιορτάσουμε τα κούλουμα και το καρναβάλι. Ωραία. Κύριε Πέτρου, εσείς από την πλευρά σας τα καρνά, τι σχεδιασμό έχει, το τι θα περιμένουμε. Εγώ επιμένω πάλι, τα ανακατοστάρια ήταν από τις εκδηλώσεις οι οποίες είχαν μια δυναμική, άσχετα αν υπήρχαν πολλοί οι οποίοι τις προσεγγίζαν διαφορετικά τα πράγματα. Πραγματικά είχαν κάνει μεγάλη φασαρία. Ναι, κάνανε, ήτανε, αυτό που ήταν άσχημο και είναι ασκήμια είναι αυτό που είπατε ότι κάποιοι οικειοποιηθήκαν την πατέντα. Δυστυχώς αυτοί πρέπει να περάσουν στο περιθώριο. Όχι, εγώ δεν θέλω να. Όχι, πρέπει να τα λέτε αυτά. Γιατί τώρα οικειοποιηθώ και να λέω έχω μια πατέντα, αλλά αδρά να μου καταβάλει 100 και 200 χιλιάδες η νομαρχία και ο Δήμος για να κάνω εκδηλώσεις, νομίζω ότι δεν είναι και το πρέπον και το σωστό έτσι. Όχι, όχι. Πέφτανε ούκο λίγες εκατοντάδες χιλιάδες όπως τη βάλατε. Εγώ δεν είπα ότι συνέβη αυτό το πράγμα σε αυτήν εδώ την συγκεκριμένη τώρα, φάση. Τώρα εντάξει, έτσι, γινόταν όμως. Έτσι, ναι, γινόταν. Η ουσία είναι άλλη ότι είναι πολύ βασικό η συμμετοχή. Η συμμετοχή των ανθρώπων. Δηλαδή αυτό που είπε και ο Αντιδήμος Αμιντέου. Πρέπει να συμμετέχουν οι νεολαίοι. Πρέπει να συμμετέχουν οι μαθητές, πρέπει να συμμετέχουν τα μικρά παιδιά. Και σε αυτό το πράγμα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα και οι περισσότερες εκδηλώσεις που εμείς σχεδιάζουμε είναι να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε την νεολαία και τους μαθητές για να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο. Και όπως ξέρετε, εμείς κάνουμε και ένα που έχει χρόνια τώρα, έχει καθιερωθεί, τον γάμο που κάνουν οι μαθητές των σχολείων μας. Είναι ένα έθιμο που δεν γίνεται εδώ σε άλλη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που μαζεύονται τα σχολεία και κάνουν αυτόν τον γάμο παροδία, ας πούμε, που ανταποκρίνεται έτσι στις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, όσο για το θέμα για τα ανακατοστάρια που λέγατε, ήταν, σας είπα, μια προσπάθεια μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και μια συγκεκριμένη ηλικία ανθρώπων. Έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι μετά από αυτά μεσολάβησαν όλα τα γεγονότα τα γνωστά. Είναι μια μικρή πόλη τα Γραβενά και δεν μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει. Δεν συμμετέχει όπως συμμετέχει στις μεγάλες πόλεις. Γι' αυτό και σας είπα ότι εμείς περιοριζόμαστε στις εκδηλώσεις αυτές και στα χωριά. Είναι πάρα πολλά που κάνουν αυτό το έθιμο, που υπάρχει αυτό το έθιμο, αλλά και μέσα στην πόλη, όπως γίνεται πάντα και με την ανάδειξη του μανιταριού που σας είπα και πιο πριν, που είναι κάτι που είναι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα και σας καλούμε και την Παρασκευή το μεσημέρι για να ξεφύγετε και λίγο από τα κοζανέτικα εδώ και από τις εντάσεις αυτές που έχετε μεταξύ σας, να έρθετε να σας φιλεύσουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θα πρέπει να επισκεφτείτε την κεντρική μας πλατεία, να δείτε το κλίμα, το γλέντι, το ξεφάντωμα και θα καταλάβετε αν υπάρχει ένταση. Έρχομαι και πολύ γρεβενότητες. Κύριε Πέτρου, εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχθώ να δω εικόνες αυτές που βλέπω τώρα στο στούντιο. Αυτό το διάστημα με τους πρόσφυγες από τη Συρία να είναι εγκλωβισμένοι στην Ιδωμένη για να μην ανοίγουν τα σύνορα κάποιοι. Τους οποίους εμείς τους προσκαλούμε να συμμετέχουν στα πλαίσια ενός ανθρωπισμού, μιας διεθνιστικής αλληλεγγύης και ενός πολιτισμού, ο οποίος μας πρεσβεύει διαχρονικά σαν χώρα, σαν λαός. Αλλά οι δύο γείτονές μας, εντός εισαγωγικών, οι οποίοι έχουν κατά τα άλλα πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί μας, μόνο κοινά δεν έχουν, κλείνουν τα σύνορά τους και βλέπουμε παιδιά μέσα χαρτοπιβόκρια, νήπια μέσα χαρτοπιβόκρια. Αν αυτή η εικόνα μας προσδιορίζει και στο κομμάτι το πολιτισμικό, τότε νομίζω ότι καταλαβαίνετε που μπορούμε να ειδοποιηθούμε. Κύριε Ζάκη, πείτε μου κάτι. Εμείς κύριε Παπαδόπουλε, βάζουμε μπροστά τους συλλόγους. Όλα τα χωριά σχεδόν έχουν συλλόγους. Αλλά έχουμε και τις γειτονιές. Δηλαδή, στα Σέρβια, ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή, τρεις γειτονιές διοργανώνουν κάθε βράδυ ή κάθε μια και το κεντρικό το διοργανώνει ο Δήμος. Βέβαια με τη βοήθεια του Δήμου, υλικοτεχνικά, την παρέλαση την Κυριακή τη διοργανώνει ο Δήμος. Και τη Φασολάδα και τον Αετό τη Δευτέρα τα διοργανώνει ο Δήμος. Αλλά δίνουμε στους συλλόγους βοήθεια και αφήνουμε τους συλλόγους. Λειτουργεί ειδικά στις γειτονιές περισσότερο και οικογενειακά. Δηλαδή συμμετέχουν και μικρά παιδιά. Απόψε, για παράδειγμα, έχουμε π.χ. που λέμε στα καινούργια τα σπίτια, δείτε το συνοικισμό, έτσι το λέμε. Έχει φανώσει το συνοικισμό. Συμμετέχουν οι οικογένειες, τα σουβλάκια τα ψήνουν εκεί, βάλουν τα λεφτά ο καθένας από τα σπίτια. Συμμετέχουν και μικρά παιδιά περισσότερο. Και μεγάλοι και μικροί. Δηλαδή η γειτονιά, λέμε κάτω από την αστυνομία. Η γειτονιά, ξέρω εγώ, πέρασε του Βουγιατζή τη βρίσκει. Να βρει παλιά, η οποία τώρα που θα πάει φέτος θα κάνει το καινούργιο πάγκο που κάναμε, θα κάνει φέτος του αύριο δηλαδή θα κάνει. Την άλλη, την Παρασκευή θα κάνει Ζυγαλατιά που λέμε, εδώ κάτω που είναι το σπίτι του παιδιού, κάτω τέρμα εδώ στα Σέρβια, Νταμπούκιδη τη λέμε αυτή. Εδώ κάτω μπαίνουν στα Σέρβια από τη μεριά της Αθήνας, της Λάρισας κι εγώ.
Δίνουμε πρωτοβουλία και στους συλλόγους και στις γειτονιές. Και δεν στερούμε από τα χωριά, βασικά δεν στερούμε από τα χωριά να κάνουν τα έθιμά τους. Δηλαδή, έχουμε εκδηλώσει το Σάββατο, π.χ. στο Λιβαδερό, είχαμε εκδηλώσει την Τζικνοπέμπτη, έχουμε εκδηλώσει τώρα πάλι τη μεγάλη αποκρέα στο Λιβαδερό, χώρια στο Τραμόβατο, χώρια στο Βελβεντό, στα Σέρβια, ναι, στο Βαθύλακο. Η δυναμική σας κάθε χρόνο μεγαλώνει, πώς το δείτε. Εντάξει, τώρα. Εγώ πιστεύω είμαστε στα ίδια κάπου. Βέβαια, τώρα φέτος έχουμε περισσότερα οικονομικά προβλήματα. Η κρίση είναι η οποία δεν αφήνει. Εντάξει, αλλά ο κόσμος συμμετέχει όμως. Ωραία. Μανώλη, να έρθω σε εσένα. Πες μου, πώς βλέπεις όλο αυτό έτσι, το περιβάλλον που διαμορφώνεται σήμερα και με δεδομένη την κρίση. Και αυτό που ρώτησα στην κυρία Φτάκα, αν σταματήσουν οι χρηματοδοτήσεις, πιστεύεις ότι ο εθελοντισμός θα αντέξει, θα μπορέσει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια να στηρίξει το Κοζανίδικο Καρναβάλι? Ας μην γελιόμαστε ότι ο πολιτισμός χρειάζεται χρήματα. Και ο πρώτος που δέχτηκε το πλήγμα μετά από αυτή την οικονομική κρίση είναι ο πολιτισμός. Αλλά πρέπει όλοι να εμβαθύνουμε σε μια ιδέα ότι ίσως ο πολιτισμός μας βγάλει από αυτή την κρίση που ζούμε τώρα. Γιατί είναι και η ηθική κρίση και η οικονομική. Και πρέπει να ξέρουμε, να δούμε, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε πώς το θέλουμε το Κοζανίτικο το καρναβάλι. Το θέλουμε πολυπολιτισμικό, το θέλουμε Κοζανίτικο, το θέλουμε... Και έτσι και αλλιώς, μήπως πρέπει να βάλουμε και άλλα στοιχεία μέσα και να το παρουσιάσουμε και παραδοσιακό και σύγχρονο. Πρέπει να κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω αυτά. Και εγώ πιστεύω ότι το Κοζανίτικο καρναβάλι δεν είναι υπόθεση του ενός. Δεν είναι υπόθεση, παραδείγματος χάρη, μόνο της Προέδρου του Οργανισμού Πολιτισμού. Είναι υπόθεση όλων. Και πρέπει να αποφασίζουν όλοι. Σε αυτή την καρέκλα που κάθεται η κυρία Φτάκα, πρέπει να κάθονται πολλοί, όχι ένας. Η παράδοση επιστρέφει. Ως το πιο σύγχρονο. Ναι. Άρα λοιπόν θέλουμε ένα Κοζανίτικο καρναβάλι έτσι όπως είναι, παραδοσιακό. Ναι, πρέπει να το βάλουμε κάτω και να δούμε πώς το θέλουμε. Το θέλουμε παραδοσιακό, το θέλουμε με στοιχεία βραζιλιάνικα, το θέλουμε με στοιχεία πατρινά, το θέλουμε να έρχονται παραδείγματος χάρη συγκροτήματα από όλο τον κόσμο, το θέλουμε να είναι ένα βαλκανικό φεστιβάλ. Ή θα είναι Κοζανίτικο καρναβάλι. Ας τα αποφασίσουμε επιτέλους. Θέλουμε ο πυρήνας να είναι υφανή και εξακολουθούν οι υφανοί ακριβώς να αποτελούν και την αυαρχίδα του εθήμου. Θέλουμε αυτό το καρναβάλι που, όπως πολύ σωστά επισημάνατε και πριν, που παρόλη την οικονομική στενότητα, ο Δήμος Κοζάνης το στηρίζει με όλες τις δυνάμεις και μάλιστα με καινούργιες θεματικές για να βοηθήσουμε να γίνεται πιο μαζικό από την Τσικνοπέμπτη και μετά. Έχουμε δει καθόλου εικόνες αυτό το καρναβάλι από την Τσικνοπέμπτη και μετά. Μιλάμε για παραδοσιακό καρναβάλι. Το παραδοσιακό καρναβάλι, λοιπόν, ένα λεπτό. Το παραδοσιακό καρναβάλι. Γιατί είναι τουρλού, δηλαδή το τουρλού που βγαίνουν τα χορευτικά κοιτάξτε, πριν. Εγώ ένα ερώτημα βάζω. Αγαπητέ κύριε Μαρκόπουλε, ήταν τουρλού ή όχι. Το γεγονός ότι βγαίνουν τα χορευτικά από τις 6 μέχρι τις 9. Κύριε Στοντζο, μια κουβέντα. Μαρόλη, κατάλαβα το θέλουμε να έχουμε εκτός από τους φανούς και παράλληλες εκδηλώσεις να το δηλώσουμε. Και να μην ξεχνάμε το καρναβάλι προφανώς. Μια κουβέντα. Δεν διαφωνούμε. Κυρία Φτάκα, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Όχι. Όχι. Μανώλη, εγώ λέω να διαφυστεί και με άλλα παραδοσιακά στιγμή. Μια κουβέντα, κύριε Τούτο, να κλείσουμε. Μια δεν έχουμε χρόνο. Θέλουμε να διαφυστεί. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν είχε και καλεί περιφέρειες από όλη την Ελλάδα να δημιουργήσουν εκεί και να παρουσιάσουν καρναβάλι. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δημιουργεί την ημέρα των κουδουνιών με μια τεράστια πομπή από όλη τη Βόρεια Ελλάδα ακριβώς για να προσελκύσει τουρίστες. Αλλά εμείς λοιπόν, εμείς έχουμε και τα δε. Εκείνη το θέμα. Μια κουβέντα, μια κουβέντα. Σας παρακαλώ, κύριε Στάκα, μια κουβέντα. Εμείς έχουμε. Μανώλη, μια κουβέντα να κλείσει ο κύριος Τσότος. Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ δεν μπόρεσα να δω τώρα καμία επίθεση του κυρίου Μαρκόπουλου κατά τη κυρία Φτάκη. Και δεν μπορώ να καταλάβω πού την είδε η κυρία Φτάκη και αν είναι. Μην παίρνετε σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, οι κουβέντες ζωντανές αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν. Εγώ θα επανέλθω ξανά σε αυτό που στήριξα και επιμένω. Πρώτη μας προσπάθεια θα είναι να στείλουμε όσο γίνεται. Εμείς, σαν περιφέρεια, θα το εφαρμόσουμε πάντως. Γιατί πιστεύουμε ότι έχει αποτελέσματα. Να δείξουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα τι σημαίνει φανός. Και όταν το δούνε, θα τραβήξουν τον κόσμο να έρθει εδώ. Ήδη φέτος πήγαν αρκετοί συλλογοί. Πήγαμε και στην Αθήνα, είχαμε αυτό με την Αθήνα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο οπωσδήποτε. Για να μαθαίνουν οι Αθηναίοι τι ακριβώς γίνεται στην Κοζάνη. Και την επόμενη φορά, κύριε Μαρκόπουλε, σας είπα, σας ζήτησα συγγνώμη που το ξέχασα. Το ξέχασα, θα είστε οπωσδήποτε, γιατί είστε απαραίτητος
γιατί πράγματι η συμβολή σας στο καραβάλι είναι τεράστια. Να μην πας, Μανώλη, να μην πας, να μην δεχτείς την πρόταση. Να μην την δεχτείς, γιατί κοίταξε να δεις. Θα το κάνει για το καλό του τόπου. Όπως το κάνουν, κύριε Παπαδόπουλε, όπως το κάνουν όλοι που ήρθαν. Δεν καταλάβατε τώρα. Δεν είχα κανένα λόγο να έρθω. Ο πολιτισμός δεν θέλει να παρακαλάς κάποιον. Ο πολιτισμός θέλει σεβασμό. Απαιτεί σεβασμό. Κοίταξε, Θεόφιλε, βλέπεις ότι τόσα χρόνια έβγαινα στην κεντρική πλατεία και έκανα αυτό το πρόσωπο το οποίο το αγαπούσαν όλοι. Εδώ και κάποια χρόνια δεν πάει. Κυρία Φτάκα, εδώ και δύο χρόνια, ούτε καν σήκω στο τηλέφωνο. Δεν έχει καταλάβει. Πε Μανώλη να συμμετάσχει. Γιατί με ρωτήσατε, κύριε Φτάκα. Κυρία Φτάκα, η οικονομική λιτότητα δεν αφορά μόνο το καραβάλι. Το και πέρυσι που χρησιμοποιήσετε, κυρία Φτάκα, αυτού που χρησιμοποιήσετε, δεν του χρησιμοποιήσετε. Κοιτάξτε, θα πρέπει να ξέρετε ότι στο εύρο του Δήμου Κοζάνη, του νέου καλλικρατικού Δήμου Κοζάνη, η οικονομική λιτότητα δεν αγγίζει μόνο το Κοζάνη και το καραβάλι. Αγγίζει και την ευρύτερη περιοχή, του πρώην Δήμου, οι οποίοι σωματωθήκαν και έχουν και αυτοί τα προβλήματά του και οι σύλλογοι του στην ουσία, στην κυριολεκτικά φυτοζωούν με αποτέλεσμα να δέχονται πλήγματα και επαφή οντόλοι στον εθελοντισμό. Να του στηρίξουμε του συλλόγου. Αν στηρίζουμε οικονομικά, του κακομαθαίνει. Ο πολιτισμό δεν θέλει χρήματα, θέλει εθελοντισμό. Θέλει εθελοντισμό. Κύριε Παπαδόπουλε, τον εθελοντισμό τον έχουν όλοι οι σύλλογοι. Όλοι οι άνθρωποι δίνουν τα πάντα. Αφιλοκερδώς αγωνίζονται για να κρατήσουν τον φανό τους και τους λόγους. Να γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω στην Κοζάνη. Παράλληλα όμως, αναφερθήκατε σε ένα γεγονός στα ερευνά που έχετε δίκιο, συμφωνώ. Αφήνουμε εκείνο είναι. Ναι, με φωνάζουν από το τυρόι. Αν γυρίσουμε στην Κοζάνη του 1950, του 1960, όπου εκεί οι τότε Κοζανίτες αναβιώνουν όλα αυτά τα δρόμενα του Κοζανίτη που καραμολύνουν, τότε είχαν οικονομικές ενισχύσεις, το κάνανε γιατί το πιστεύανε. Δεν είχαν και το έθιμο έχει γιγαντωθεί. Τότε ήταν, ας πούμε, 6-7 φανή. Ήταν μια πόλη που λειτουργούσε σε διαφορετική βάση και σήμερα έχουμε ένα καλλικρατικό Δήμο. Υπάρχει διαφορά. Και δεν είναι μόνο το καρναβάλι της πόλης. Είναι και το καρναβάλι των πολλών δημοτικών διαμερισμάτων που κυρίως αφορούν την περιοχή του Τσατσαμπά, όπου οι άνθρωποι ακριβώς, να επαναλάβω αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι, σε κάθε γειτονιά γιορτάζουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Και ο Δήμος στηρίζει και αυτές τις γειτονιές και αυτά τα δημοτικά διαμερίσματα. Και δεν θα τα κάνουν άμα δεν τους στηρίζει. Και ουσιαστικά, να σας πω κάτι, πιστεύω καθαρά ότι η ψυχή της Κοζανίτικης αποκριάς, και όταν λέω Κοζανίτικη εννοώ όχι μόνο την πόλη, γενικότερα της περιοχής, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είτε τους δώσουν ο Δήμος χρήματα, είτε όχι, θα συνεχίσουν το έθιμο. Γιατί ακριβώς πιστεύουν σε αυτό, γιατί το έχουν το έθιμο μέσα στο DNA τους, μέσα στο αίμα τους. Ωραία, σας ευχαριστώ. Στη βάση αυτή λοιπόν, κανένας δεν μπορεί να τους στερήσει. Και καμία εκκλησία και καμία δύναμη. Μην είσαστε για να επαναλάβω. Τώρα το φέρατε την εκκλησία, αφήστε το. Και η εκκλησία στην Κοζάνη σεβάστηκε το έθιμο σε σχέση με την εκκλησία. Δεν έχω χρόνο, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, κυρία Φτάκα. Επαναλαμβάνω σε αυτό, γιατί αναγνώρισαν οι προηγούμενοι πατέρες και ειδικά εδώ οι τοποτηρητές, οι τοπικοί της εκκλησίας. Πόσο δύναμη είχε αυτό το έθιμο μέσα στους Κοζανίτες. Και κλείνω με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Μαργαρίτης που ήταν παρά το δεσπότη, το Διονύσιο και έβγαινε στη δεύτερη Ανάσταση και κρατούσε την Ανάσταση, ήταν αυτός που έλεγε τα νοικοκυρίσια το βράδυ της μεγάλης αποκριάσης του φωστοφανό της Γητιάς. Σας αυτή είναι η δύναμη σας του ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Βέβαια, είναι φυσιολογικό, κυρίες και κύριοι, να υπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις σε ένα ζωντανό διάλογο. Όμως επειδή η περιοχή έχει δώσει εξετάσεις σε ένα θέμα το οποίο έπρεπε να βγάλουμε αυτό που μας ταυτοποιεί διαχρονικά, αυτό που μας ταυτοποιεί σαν Έλληνες και πόσο μάλλον σαν περιοχή όσον αφορά το προσφυγικό, να απευχόμαστε να ζούμε εικόνες σαν αυτή που είδαμε πρόσφατα, όπου βρέφη ήταν στην κυριολεξία μέσα σε χάρτινα κυβότια και αυτά δηλώνουν από μόνα τους μια ασχήμια. Αυτό το αφήνω ως αιχμή και το λέω στην κυρία Φτάκα. Γιατί αυτοί οι οποίοι έχουν κλείσει και σηκώσανε γέφυρα και τείχη και σειρματοπλέγματα είναι αυτούς οι οποίοι προσκαλούμε σήμερα στο βωμό του ανθρωπισμού, του διαπολιτισμού και όλα αυτά. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Μην φύγετε από την τηλεοπτική συχνότητα του West Channel. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη συνάδελφο την Βασιλική την Ανουλίδου. Καλό ξημέρωμα.